Καλησπέρα στα κατεχόμενα. Λοιπόν, όπως πάντα θα μιλήσουμε για τη εβδομάδα που έρχεται, να πάρουμε μερικές πληροφορίες, αλλά αυτή τη φορά έχω παρέα. Είναι κοντά μου ένας καινούριος φίλος που τώρα γνωρίζω και εγώ, ο Βασίλης Παπαδουλιάς. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο οποίος είναι αστυνομικός που θα μας πει, πολυτεχνίτης ρυποσπίτης σαν και εμένα. Και έχει γράψει και ένα βιβλίο, κάτσε να το δείξουμε, κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, που λέγεται Αστρολογία της Αναζήτησης. Και από ό,τι μου έλεγε πριν ο Βασίλης, το διαφορετικό που υπάρχει μέσα σε σχέση με τα άλλα βιβλία αστρολογίας είναι ότι μας δίνει μερικές μεθόδους ανάλυσης ενός χάρτη που τους ανακάλυψε μόνος του μέσα από έρευνα που έκανε. Είναι μια συνεισφορά, ναι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαβαστεί ένας χάρτης. Μάλιστα, πριν λίγο, δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε αυτό, λέγαμε για το πώς, ας πούμε, ήρθε στην εποχή μας, εμάς, δηλαδή η αστρολογία, και είχαμε μια κουβέντα ότι είναι ένα μέρος της Καμπαλά. Το φέραν οι Πάπες, δηλαδή, κάποια στιγμή, όσο και να φαίνεται περίεργο, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι πολέμοι της αστρολογίας. Ήταν οι Πάπες που φέραν την αστρολογία στην Ευρώπη, ας πούμε. Ναι, όπως είπαμε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα πριν να την κάνουμε. Βέβαια, υπήρχε αστρολογία πολύ πιο πριν, τον Πυθαγόρα και όλα αυτά, με την Ερήγη Μητρία, που έχουμε και βιντεάκια να δούμε. Αυτό οι 12 θεοί. Αν πάμε ιστορικά και γυρίσουμε στους Πάπες, για να είμαστε πιο σωστοί, θα λέγαμε ότι είναι ερμητική η αστρολογία, ναι. Όχι καμπαλιστική. Ναι. Γιατί, γιατί και αυτοί από κάπου την πήραν. Υπάρχει ο Ορισμός από τις Μέγιστες, υπάρχουν χιλιάδες πράγματα. Σε Αιγυπτιακής, ας πούμε, παράδοσης. Τη συναντάμε παντού. Στους Μάγια, στον Βουδισμό, παντού, ας πούμε, υπάρχει η αστρολογία. Με κάποιες, όπως πάντα, ας πούμε, σε κάθε λαό, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, γιατί έτσι είναι η κουλτούρα κάθε λαού, ας πούμε, καθένας βάζει τα δικά του πράγματα. Από παντού έχεις να μάθεις. Λοιπόν, σήμερα βέβαια η σύγχρονη αστρολογία, για παράδειγμα, κάποτε, ας πούμε, στην αρχαία Ελλάδα, οι χάρτες ήταν τετράγωνοι. Γιατί πιστεύαν ότι ο κόσμος είναι επίπεδος. Και δεν γνωρίζαν όλους τους πλανήτες. Στην πραγματικότητα, έχουμε βρει και τη ρωμαϊκή περίοδο να έχουμε και κυκλικούς χάρτες. Και μετά από τη ρωμαϊκή περίοδο, όταν ερχόμαστε στην περίοδο των Αράβων, γίνουν τετράγωνοι οι χάρτες. Οπότε είναι λίγο περίεργη, ας το πούμε έτσι, η κατάστρωση των χαρτών. Δεν γνωρίζαν τους αργούς πλανήτες, τους εξωτερικούς, δηλαδή τον Πλούτονα, τον Ουρανό και όλα αυτά. Αυτοί ανακαλύφθηκαν αργότερα. Μάλιστα, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι όταν ανακαλύφθηκε το Ουράνιο, ανακαλύφθηκε και ο Ουρανός. Και όταν ανακαλύφθηκε το Πλουτόνιο, ανακαλύφθηκε και ο Πλούτονας. Δεν ξέρω αν το έχεις. Εδώ βέβαια υπάρχει και μία ένσταση, γιατί πια οι μαθηματικοί και οι ιστορικοί που μελετάνε την βαβυλωνιακή αστρολογία έχουν βρει φόρμουλες. Τώρα βέβαια δεν έχω πρόχειρα να σου δώσω τα άρθρα. Έχουν βρει φόρμουλες οι οποίοι λένε ότι μήπως η εξωκρόνη ήταν γνωστή ήδη από την καιρό της Βαβυλώνας. Μιλάμε πάντα για τη mainstream της τότε εποχής. Γιατί σίγουρα υπήρχαν σχολές που ήταν πολύ πιο μειωμένες και πολύ πιο προχωρημένες. Αλλά μιλάμε για αυτό που γενικά ο κόσμος. Ναι, ο πολλής κόσμος προφανώς ήξερε στους 7 πλανήτες. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα τώρα είμαστε σε μια εποχή που μια χρυσόφρυνη κουβέντα, όπου μιλάμε και για άλλους πλανήτες. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε, πολλοί λένε παράδειγμα ότι η κυβερνήση του ζυγού δεν είναι η Αφροδίτη, όπως λέμε, αλλά ο Ορφέας. Ο οποίος δεν τον έχουμε ανακαλύψει ακόμα, αλλά είναι κάπου ανάμεσα στον Κρόνο και στο αυτό. Έχουν ανακαλύψει κάτι αυτές τις περίεργες καμπυλώσεις που κάνουν οι πλανήτες όταν υπήρχε ένα άλλο σώμα. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι και ένα κομμάτι του δεύτερου μέρους του βιβλίου, θα έλεγα. Δηλαδή ότι η επίδραση αστρολογική τελικά δεν είναι σημεία καμπύλωσης του χώρου. Δεν έχει σημασία αν είναι πλανήτης, αν είναι άστρον, είναι σημεία διατάξεων. Δεν θα καταλήξω ότι η σημερινή, ας πούμε, ο σημερινός μελετητής δεν μπορεί να βγάλει έξω τα δεδομένα τα δικά του, γιατί τελικά το σύμπαν είναι ότι είμαστε εμείς. Δηλαδή, ανάλογα το δικό μας επίπεδο αντίληψης, αντιλαμβανόμαστε και ανάλογα το σύμπαν. Δηλαδή, κάποτε θεωρούσαμε ότι η γη επίπεδη. Τον ουρανό ένα άλλο επίπεδο και αυτό ήταν όλο. Όσο λοιπόν εμείς αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τον κόσμο, αλλάζει και ο κόσμος γύρω μας. Υπάρχει βέβαια ένα κριτήριο και εκεί είναι που, για να μην ξεφύγει κανείς, που είναι πραγματικά μελετητής, να βλέπει ότι αυτά παρατηρεί επιβεβαιώνονται. Δηλαδή, οποιαδήποτε θεώρηση καινούρια κάνει ένας αστρολόγος ή οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να τα αποδεικνύει σε χάρτες. Δεν μπορεί να λέει δηλαδή γενικά πράγματα. Εννοείται, απλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το που μελετάμε. Είναι πολυδιάστατο. Δηλαδή, αλλιώς αντιλαμβάνεται μία όψη, παράδειγμα ένας αρχάριος, ας πούμε, έτσι. Αλλιώς τον αντιλαμβάνεται ένας πολύ πιο προχωρημένος, ας το πω έτσι, μελετητής. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια δυσαρμονική όψη, ένας πιο ψαγμένος θα δει μία ευκαιρία, δεν θα δει ένα πρόβλημα. Έτσι. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι όσο και εμείς ανοίγει η αντίληψή μας
για το τι είναι η ζωή, τι είναι όλα αυτά τα φιλοσοφικά ερωτήματα, αρχίζει να διαβάζει και διαφορετικά ένα χάρτη. Γι' αυτό και όταν ξεκινάμε να κάνουμε ερμηνείες με τους σπουδαστές, αυτό το οποίο τους λέμε καταρχήν σαν στα πρώτα μαθήματα είναι ότι μία οποιαδήποτε αστρολογική θέση ή όψη ερμηνεύεται τουλάχιστον με 7 διαφορετικούς τρόπους. Τους εισάγουμε δηλαδή στο επταπλό κλειδί, έτσι ώστε ήδη από την αρχή να μην βλέπουν μονοσήμαντα καμία αστρολογική θέση ή όψη, αλλά να εκγυμνάζονται εξ αρχής να βλέπουν τουλάχιστον 7 διαφορετικές εκδοχές της. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό που λέμε που αστρολογία δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που θα λέγανε οι επιστήμονες στην τέταρτη διάσταση, δηλαδή είναι ο χρόνος που θα εκδηλωθεί κάτι. Αλλά αυτό που εκδηλώνεται, η κορύφωσή του, είναι στην ουσία το σημείο δεν μπορεί να αλλάξει, θα είναι εκεί, το ξέρουμε. Αλλά αυτό που καλείται να κάνει κάποιος είναι να πάρει μια απόφαση. Ανάλογα την απόφαση που θα πάρει εκείνη ακριβώς τη στιγμή που καλείται, που έρχεται το γεγονός, ας πούμε αυτό, είτε είναι εσωτερικό είτε είναι εξωτερικό, καθορίζει τη χρονογραμμή που θα δημιουργηθεί μετά. Ναι, αυτό είναι έχει να κάνει με τη συγχρονικότητα. Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν συμμετέχεις κι εσύ στη συγχρονικότητα, όπως έλεγε ο Γιούνγκ, και το έχει αποδείξει κιόλας στην εργασία του Synchronicity, έτσι, ο Γιούνγκ έχει κάνει πειράματα αστρολογικά, στα οποία έχει αποδείξει ότι είναι αλληλένδετη σχέση παρατηρητή και αστρολογικού φαινομένου. Δηλαδή, το αστρολογικό φαινόμενο δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο, δεν μπορείς να το παρατηρήσεις, ας πούμε, όπως παρατηρείς, ξέρω εγώ, κάνεις μια στατιστική από φυσικά φαινόμενα. Έτσι. Είναι αλληλένδετο με τον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Και αυτό το έχει αποδείξει σε πολλαπλά πειράματα, στα οποία βλέπετε ότι ο παρατηρητής επιδρά στο αποτέλεσμα. Μια φίλη που έκανε κάποια στιγμή ψυχανάλυση, είχα κάνει το χάρτη και μου λέει: μα αυτό που ψάχνω άλλο σε 2 χρόνια, μου το πει κατευθείαν. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέμε αστρολογικός χάρτης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια φωτογραφία της ψυχής. Έτσι, αν το πούμε και λίγο προχωρημένα, το matrix, τα προγράμματα τέλος πάντων που κάποιος έχει μέσα του, ναι. Και μπορούμε να δούμε πότε θα εκφραστούν αυτά τα προγράμματα. Έτσι, το πότε δηλαδή θα καλεστεί να τα. Σίγουρα είναι μια φωτογραφία κάποιου υλικού. Ναι. Τώρα, η ψυχή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τι είναι, πού είναι, πώς μοιράζεται κτλ. Αλλά είναι κάποιο υλικό με το οποίο έρχεται στον κόσμο και το οποίο έχει την προδιάθεση να εκδηλωθεί με έναν άλλο τρόπο. Στην πραγματικότητα, τα ερεθίσματα βγάζουν αυτό που υπάρχει μέσα μας. Δηλαδή, στα 5 σου δεν ξέρεις τι θα γίνει στα 20 σου. Υπάρχει ένα γεγονός που έρχεται και ενεργοποιεί διάφορες καταστάσεις, αντιδράσεις, αντιλαμβάνεσαι ποιος είσαι, τι υπάρχει μέσα σου. Και στην πραγματικότητα, νομίζω ότι καλείσαι, επειδή κυρίως οι άνθρωποι ασχολούνται με τη σκοτεινή τους πλευρά, καλείσαι να θεραπεύσεις κομμάτια σου. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι αυτή. Υπάρχει και η άποψη αυτή του Ντέιν Ράντερ, μάλιστα, είναι γνωστός ο ιδρυτής στην ουσία της ψυχολογικής αστρολογίας, ο οποίος έλεγε ακριβώς ότι ο αστρολογικός χάρτης είναι το λεγόμενο τραύμα της γέννησης, που λέει και η ψυχολογία. Υπάρχει μια ψυχολογική σχολή, έτσι, που λέει ότι υπάρχει ένα πρωταρχικό τραύμα. Και μάλιστα ο Ράντερ λέει το εξής επαναστατικό, ότι ο χάρτης δεν είναι κάτι που καλούμαστε να υλοποιήσουμε, όπως λέει οι περισσότεροι αστρολόγοι, αλλά ίσα-ίσα κάτι που καλούμαστε να υπερβούμε. Ακριβώς. Γιατί είναι ένας περιοριστικός παράγοντας. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι είμαστε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Στην ουσία είμαστε όλο το σύμπαν. Και πριν περάσουμε, γιατί είπαμε ότι έχουμε κάποια βιντεάκια, μπορούμε να δούμε τι ακριβώς, πώς λειτουργούν οι ενέργειες, για ποια ενέργειες μιλάμε. Στην πραγματικότητα είναι αυτές τις περιγές καμπυλώσεις του σύμπαντος και είναι οι πλανήτες, θα πω ότι είναι πύλες. Δηλαδή ανεργοποιούν πύλες ενεργειακές, οι οποίες μάλιστα είναι και εσωτερικές. Αν δεν υπάρχει μέσα μου, δεν μπορεί τίποτα απ' έξω να το επηρεάσει. Είναι αυτό με τον τετραδιάστατο κύβο, που το μέσα και το έξω είναι ένα. Λοιπόν, πριν περάσουμε να τα αναλύσουμε βαθύτερα και να μιλήσουμε και για το βιβλίο και να μας πεις και τι άλλο κάνεις, γιατί ξέρω ότι κάνεις διάφορα, θέλεις να με βοηθήσεις να πούμε 5 πράγματα για τη βδομάδα που έρχεται? Καταρχήν σήμερα, βέβαια. Οι περισσότεροι θα δουν την εκπομπή αύριο, αλλά δεν έχει σημασία, η επίδραση θα υπάρχει. Έχουμε νέα σελήνη. Έχω μια νέα σελήνη που επηρεάζει όλο το μήνα στην ουσία. Ναι. Δεν είναι μόνο για σήμερα επίσης. Είναι στον Τοξότη. Είναι στον Τοξότη. Είναι μια νέα σελήνη, αν δει κάποιο το χάρτη τη νέα σελήνη, πολύ κοντά στο μεσουράνημα. Έτσι, άρα θα δώσει φαινόμενα ορατά, δημόσια, α το πούμε έτσι. Έχει κάποιε όψει σημαντικέ, με μια αντίθεση Άρη-Ουρανού στην οποία διευκολύνει. Άρα βοηθάει να βγει ομαλά αυτή, ναι, η επαναστατικότητα, αυτή η ταχύτητα. Υπάρχει λοιπόν μια ενέργεια αρκετή. Βλέπει κίνηση, ας πούμε, πολύ. Αν βλέξω την ώρα που ερχόμουν, γινόταν πανικός. Δηλαδή υπάρχει ενέργεια, ναι, στον κόσμο, στο σύμπαν. Και ο Τοξότης συνδέεται και με όλο αυτό το εορταστικό, ας πούμε, κλίμα και το κοινωνικό, και να βγούμε έξω και να διασκεδάσουμε και να σκεφτούμε κιόλας, βέβαια. Είναι λίγο αισιόδοξη. Mm-hmm. Παρότι κάνει και ένα τετράγωνο με το Δία, μπορεί να φέρει μια υπεραισιοδοξία. Δηλαδή να γίνουν κάποιες επιλογές βιαστικά, κατά έναν τρόπο. Ναι, από την άλλη πλευρά είναι και μια τάση να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Mm. Δηλαδή, έστω και σε αυτό το περιβάλλον όπως είμαστε, έτσι, έστω και σε αυτή την περίοδο,
Ο καθένας προσπαθεί να αρπάξει από μια τελευταία ευκαιρία, ας πούμε, για να κάπως τα πράγματα να τα φέρει στη ζωή του καλύτερα. Ναι, πάντως είναι, γενικά είναι μια. Εντάξει, ευνοούνται περισσότερα ζώδια της φωτιάς, δηλαδή κρυοί, τοξότες και λιοντάρια, αλλά και υδροχόοι και ζυγοί, λιγότερο, με μισή ενέργεια τέλος πάντων, δεν είναι εξαγωνάκια αυτά. Αλλά μιλάμε πάντα. Δεν είναι για όλους. Δηλαδή, ένας τώρα, παράδειγμα, τοξότης που έχει τον Κρόνο, ας πούμε, τον ήλιο του. Στην 8η, εκείνα τη μοίρα, δεν είναι και στην καλύτερη φάση της ζωής του. Περισσότερο έχει να κάνει με αυτούς του τρίτου, στα τέλη του τρίτου δεκαήμερου. Και γενικά, πέραν από την όποια ας πούμε, θετική επίδραση έχει η Νέα Σελήνη, η οποία βέβαια δεν εκδηλώνεται τώρα. Έτσι. Όχι, όταν ξεκινάμε πάντα Νέα Σελήνη, πάντα πρέπει να δούμε τι θα φέρει Πανσέλινος για να δούμε αν το αποτέλεσμα θα είναι θετικό ή αρνητικό. Και να συγκρίνουμε δηλαδή τη μία με την άλλη. Αλλά στην ουσία οι πλανήτες δεν είναι όλοι στις καλύτερες θέσεις τους. Δηλαδή, έχουμε έναν άριστο ζυγό, έχουμε μια Αφροδίτη Σκορπιό, ο κόσμος είναι κουμπωμένος, δεν παίρνει πολλές πρωτοβουλίες, τα οικονομικά είναι σφιχτά. Δηλαδή, δεν είναι ας πούμε, ακόμα η κατάσταση ρόδινη. Αν και σήμερα το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα μπορεί να βγάλει συνέστημα. Ναι. Θετικό, δηλαδή. Μπορείς να είσαι με τον άνθρωπό σου, ναι. Αυτό ναι. Αλλά μιλάω τώρα γενικά για έξω τι γίνεται. Όχι, είναι εσωτερικά. Έτσι. Είναι στο σπίτι του Πλούτωνα η Αφροδίτη. Οπότε γενικότερα περισσότερο έχει να κάνει όλο αυτό το διάστημα που θα μείνει δηλαδή, στο Σκορπιό. Είναι εσωτερικές οι καταστάσεις. Δηλαδή λίγο έχει να κάνει με όλα αυτά τα μέσα μας που δύσκολα βγάζουμε προς τα έξω. Το οποίο όμως όταν θα περάσει τον Δοξιώτη θα τα βγάλουμε. Δηλαδή αφού γίνει το ταξίδι στον Πλούτωνα, ας πούμε, η Περσεφόνη που θα κατέβει κάτω, θα βγει μετά και θα θέλει να χαρεί τη ζωή. Ναι, λοιπόν, για μια ανασκόπηση, δηλαδή για το κλίμα ανασκόπησης στο τέλος του χρόνου, είναι καλή η κατάσταση αυτή. Μιας και είσαι εδώ και μιλάμε για όλα αυτά, έλεγες πριν για όλο αυτό που περνάμε, τις δυσκολίες, οι οποίες όλοι ξέρουμε ότι έχει να κάνει με τη δυσαρμονική όψη του Πλούτωνα με τον ουρανό. Ναι, δεν θα ξανάχουν ποτέ απόλυτο τετράγωνο ουρανού-Πλούτωνα, αλλά στην ουσία έχουμε τετράγωνο, δηλαδή με μία μοίρα διαφορά και μάλιστα ξεκινάει χρονιά με αυτή την όψη. Και ξέρουμε ότι αυτή η μία μοίρα διαφορά στην ουσία είναι ένα τετράγωνο. Δηλαδή πάλι έχουμε μία ανάλογη διαδικασία σαν για αυτές που τα τελευταία χρόνια ζήσαμε και μας οδηγήσαν σε αυτή την κατάσταση που ζουν πλανητικά. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο. Το ότι στην Ελλάδα είναι ένα μεγαλύτερο, έχει τους δικούς του λόγους. Λοιπόν, που σημαίνει ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία. Και βέβαια, και όσο νομίζω ότι ο Πλούτωνας θα είναι στον εγώ καιρό, θα υπάρχει αυτή η στενότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μια τάση για πλήρη έλεγχο, για λιτότητα κλπ. Εγώ πάλι έχω την άποψη ότι ο ουρανός Πλούτωνας πια αρχίζει και ξεφτίζει. Και αυτό αν είναι μια χώρα που το βλέπουμε αυτό, είναι η Ελλάδα, ας πούμε, όπου η επανάσταση ας πούμε, γινόταν όλο αυτό το διάστημα, αν την πούμε επανάσταση και ο κόσμος ήταν στους δρόμους, έτσι έφυγε από τη θέση της επανάστασης και έγινε κυβέρνηση. Όχι, λοιπόν, εγώ το έχω δει αλλιώς. Συμβολικά το λέμε τώρα αυτό. Έτσι. Αλλιώς εδώ. Αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που θα δούμε τα επόμενα δύο χρόνια είναι η όψη Κρόνου Ουρανού. Ναι. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Δηλαδή, ήδη το 2015 είδαμε το 1,5 τετράγωνο, έτσι, πώς δημιούργησε το διχασμό, ας το πούμε έτσι, των πρώην ιδεολογικών συντρόφων. Έτσι, και τώρα πλέον το 2016 θα έχουμε και ένα τρίγωνο που εκεί τα πράγματα λίγο θα είναι πιο ομαλά. Ας το πούμε έτσι, για τους ιδεολόγους. Είναι θετικό ναι, αυτό. Θα μπορέσουν να υλοποιήσουν κάποια πράγματα με λιγότερα εμπόδια, με λιγότερα προβλήματα, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι για τον επόμενο 1,5 χρόνο εκεί πέρα είμαστε. Και επίσης, καλό είναι να φοβόμαστε και το τετράγωνο διακρόνου που θα υπάρχει μέσα στο 2015, έτσι, γιατί και αυτό σημαίνει ότι κάποιες οικονομικές ας πούμε, καταστάσεις που είχαν θεμελιωθεί σωστά με το τρίγωνο παλιότερα, έτσι, τώρα θα ανατραπούν και μπορεί να έχουμε οικονομικά πισωγυρίσματα. Αυτό πάντως που συνέβαινε με τον τετράγωνο του ουρανού με τον Πλούτωνα, προσωπικά δεν θα ήθελα πολύ να γίνει την επανάσταση, αλλά δεν έγινε. Είναι γιατί, γιατί ο Πλούτωνας δεν άφηνε τον ουρανό να κάνει την επανάσταση. Σωστά. Έτσι, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο η εξουσία ήταν πιο δυνατή, είχε τους μηχανισμούς τέλος πάντων να ελέγξει το κίνημα, ας το πούμε έτσι, των ανθρώπων να ζήσουν κάτι άλλο. Όμως ο ουρανός είναι πιο γρήγορος. Και είδαμε ότι μόλις ελευθερώθηκε κάπως από τον Πλούτωνα. Μπορεί να μην έγινε επανάσταση όπως την είχαμε στο μυαλό μας, αλλά άλλαξε κυβέρνηση. Σωστό. Δηλαδή ήρθε, υποτίθεται, αλλά ήταν μεγάλο. Όχι, ισχύει αυτό. Αλλά ήταν μεγάλη αλλαγή. Έτσι. Ναι, μεν πάλι έχουμε τον ουρανό με τον Πλούτωνα να τετραγωνίζει, άρα κάποια πράγματα ίσως να μην γίνουν γρήγορα, να μην μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν γρήγορα κάποιες αλλαγές. Όμως ο ουρανός είναι πολύ πιο γρήγορος. Θα ξαναφύγει δηλαδή από τις δαγκάνες, ας πούμε το πω έτσι, του Πλούτωνα και σίγουρα θα έχουμε αλλαγές. Πρέπει να φοβόμαστε λίγο βέβαια τον ουρανό όταν θα κάνει τις καλές του όψεις με τον Πλούτωνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε με τρίγωνο ουρανού Πλούτωνα, όχι με τετράγωνο. Εκεί λοιπόν πρέπει να φοβόμαστε. Δηλαδή θέλω να πω αυτό που έλεγες στην αρχή κιόλας, ότι οι όψεις είναι λίγο σχετικές. Βλέπεις ένα τετράγωνο και λες πω θα γίνει πόλεμος, δεν γίνεται τίποτα και στο τρίγωνο γίνεται πόλεμος.
Έχει ξεκινήσει όμως από εκεί. Δηλαδή είναι σίγουρα. Οι βάσεις μπήκαν τότε. Ναι, είναι η διαδικασία. Και κατά κάποιο τρόπο το βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πόλεμος. Δηλαδή, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μα έχουμε ήδη, βλέπουμε τα μέτωπα να δημιουργούν. Ναι, έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τις δύο πλευρές ήδη. Ναι. Είναι τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Όταν ακόμα και να επιτεθούν στη Συρία, ας πούμε, εφόσον θα είναι πάνω από μια χώρα. Είναι Γαλλία, Αμερική, ξέρω εγώ. Κινητοποιούνται και άλλες χώρες, ας πούμε. Ναι, είναι παραπάνω από δύο χώρες, είναι παγκόσμιος πόλεμος. Δεν το συζητάμε. Αναζωπηρώθηκε, ας πούμε, σε ένα άσχετο μέτωπο, ο πόλεμος στην Ιεμένη, ας πούμε. Σε ένα άσχετο μέτωπο. Όπως δηλαδή βλέπαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι ανοίγανε μέτωπα σε άλλα σημεία για να αποπροσανατολίσουν κατά κάποιο τρόπο, να διχάσουν τις δυνάμεις του εχθρού. Έτσι, αυτό το πράγμα γίνεται και τώρα. Δηλαδή, η Ιεμένη είναι μια διαιρεμένη χώρα, η μισή είναι κομμουνιστές, η άλλη μισή είναι με τη Σαουδική Αραβία. Ήταν ένα μέτωπο σε ύφεση. Υπήρχε εμφυλίος πόλεμος βέβαια πολλά χρόνια. Αλλά τώρα αναζωπηρώθηκε και οι κομμουνιστές με την υποστήριξη της Ρωσίας μπήκανε μάλιστα μέσα στη Σαουδική Αραβία. Κάνανε και εισβολή δηλαδή, όχι μόνο απλώς. Βέβαια, λέγαμε πριν ότι αυτές οι όψεις που στην ουσία δεν είναι τίποτα περισσότερο από προβολές δικές μας στον ουρανό, δεν είναι ότι οι πλανήτες μας τα κάνουν όλα αυτά. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Δεν είναι, όπως λέγαμε και πριν, δεν είναι ότι πρέπει να γίνουν σαγκεντέ. Είναι αυτά που καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, δεν έχει κανένα λόγο να κάνουμε πόλεμο. Κοίταξε, είναι δύο επίπεδα. Στο ατομικό επίπεδο ισχύει αυτό που λες, δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλο θέμα, μεγάλο βαθμός προβολής και αυθυποβολής κιόλας. Όταν όμως μελετάμε τα φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα, δηλαδή τα πολιτικά φαινόμενα, εκεί δεν μπορείς να πεις ότι είναι θέμα αυθυποβολής. Γιατί το μελετάς στατιστικά. Όχι, όχι, άλλο προσπαθώ να πω. Ότι αν ο κόσμος αποφάσισε να πάει να δείξει τα χέρια του, κανείς δεν θέλει να κάνει πόλεμο. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι αφήνουν τις κυβερνήσεις να κάνουν ό,τι θέλουν και νομίζουν ότι μπορούν να επέμβουν. Αν αυτή τη στιγμή ο κόσμος δηλαδή απαιτούσε να μην γίνει, δεν θα γινόταν τίποτα. Με αυτή την έννοια εννοώ ότι έχει δύναμη ο κόσμος. Έχει δύναμη, αλλά οι πλανητικοί ας πούμε, σχηματισμοί μας δείχνουν κιόλας συμβολικά, συγχρονιστικά. Πότε αυτή τη δύναμη έχει δυνατότητα να την εκμεταλλευτεί και πότε όχι. Έτσι, γιατί όταν μπαίνει σε λούκι, ας πούμε, ο κόσμος, δηλαδή, άμα βάλεις τώρα μια χώρα στην πείνα για 10 χρόνια, έτσι, δεν έχει τη δυνατότητα να επαναστατήσει αυτός ο κόσμος. Γιατί αν δεις τους ιστορικούς, η Γαλλική Επανάσταση κτλ., σου λένε ότι ο κόσμος δεν επαναστατεί όταν πεινάει, επαναστατεί ίσα-ίσα όταν έχει φάει λίγο. Γιατί τότε νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει και περισσότερο. Ναι, θέλω να πω ότι όμως και το ότι αφήνεις να σε πάνε στην πείνα είναι γιατί είναι αντέδρασης. Ναι, και γιατί δεν μπορείς να οργανωθείς συλλογικά. Είναι βασικό αυτό. Είναι το διέρκεια βασίλειο, τέλος πάντων είναι πολλά πράγματα. Απλά εγώ θέλω να πιστεύω, μπορεί να είναι δική μου χαζομάρα, δεν το επιβάλλω, ότι οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε συνθήκες, αν το αποφασίσεις, μπορείς να επέμβεις και να κάνεις διάφορα πράγματα. Και αν αυτό που λέμε η κρίσιμη μάζα είναι τέτοια, τότε μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Άσχετο με τους πλανήτες, άσχετο με όλα αυτά. Αυτό το βλέπουμε το παράδειγμα στο προσφυγικό ρεύμα των Σύρων. Η Σύρια, ας πούμε, είναι κλασικό παράδειγμα. Είναι σε μια χώρα που έχει πόλεμο. Δεν έχει, πώς το λένε, δεν υφίστανται όλη την ίδια μοίρα. Δηλαδή, άλλοι μένουν εκεί, πολεμάνε, σκοτώνονται. Άλλοι φεύγουν, πάνε στη Δύση, έχουν καλύτερη ζωή. Αυτοί πιθανόν έχουν καλύτερο χάρτη, ας το πούμε έτσι, συμβολικά. Λοιπόν, είναι άλλοι που μένουν εγκλωβισμένοι στην Τουρκία, ξέρω εγώ, ή μένουν εγκλωβισμένοι στο Λίβανο και δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Και δεν έχουν δυνατότητες να κάνουν κάτι τέτοιο. Το ίδιο πράγμα παρατηρείται λοιπόν σε όλες τις καταστάσεις. Το ίδιο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό λέω. Ότι μέχρι τη στιγμή που κάποια στιγμή ο κόσμος, ίσως, δεν ξέρω, κάτι γίνει ας πούμε, και τα υπερβεί όλα αυτά, και αποφασίσει να λειτουργήσει σαν ένα, να καταλάβει δηλαδή ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα εγώ με τον Τούρκο, τον αυτόν, τον άλλο, τον από εδώ. Παιχνιδάκι μας παίζουν. Και μιας και μιλάμε για όλα αυτά, φαίνεται πολύ αυτή την περίοδο το τετράγωνο του χρόνου με τον Ποσειδώνα. Ναι, ακριβώς. Να πω εδώ, μου λες την γνώμη σου εσύ, ότι κάποια στιγμή όταν ο Ποσειδώνας πέρασε από τον υδροχό, υπήρχε μια εντελώς λάθος άποψη για την πνευματικότητα. Δηλαδή, λίγο θεοποιήσαμε την τεχνολογία. Mm-hmm. Γιατί στο σπίτι του ουρανού, έτσι. Όταν πέρασε ο ουρανός, μας έδωσε το διαδίκτυο, δηλαδή έδωσε τα δώρα και τα καταλάβαμε καλά. Μετά ο Ποσειδώνας μας τα κάναμε λίγο θάλασσα. Όχι μόνο την τεχνολογία τώρα, και άλλα πράγματα. Ναι, τώρα. Μην κάνουμε ανάλυση. Όχι, ο ουρανός συνιστά και τις ενέργειες. Δηλαδή, ναι, έχω υπόψη μου και τα εναλλακτικά σχήματα. Όλα αυτά. Τώρα που ο Ποσειδώνας είναι στο σπίτι του, δηλαδή, είναι μια διαδικασία που μέχρι να κάνει τη διέλευση θα προσπαθήσει, ας πούμε, δηλαδή, να καταλάβουμε όλοι οι άνθρωποι τη σωστή έννοια της πραγματικότητας. Που είναι πέρα από δόγματα, πέρα από όλα αυτά. Το τετράγωνο όμως του Κρόνου με τον μπλοκάρει αυτό. Και βλέπουμε τι, αυτό το φαινόμενο του φανατισμού, δηλαδή ο δικός μου Θεός είναι καλύτερος, να πάω σκοτώσουμε αυτούς γιατί πιστεύουν σε λάθος Θεό, όλο αυτό που ζούμε εμείς. Κατά έναν τρόπο πιστεύεις ότι αυτό θα οδηγήσει τελικά στο να συνειδητοποιήσουμε πόσο ηλίθιο είναι αυτό το πράγμα, να το ξαναζήσουμε, γιατί το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Η σταυροφορία, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ποσειδώνας ο Συχθής έχει δώσει σίγουρα μια θετική, ας το πούμε, επίδραση
στην ανθρωπότητα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κινήματα να στηριχθούν οι πρόσφυγες, να στηριχθούν αυτοί που έχουν ανάγκη. Έτσι, υπάρχει κόσμος που βοηθάει, θελοντισμός, έτσι, όλο αυτό είναι μια κατεξοχήν εκδήλωση του Ποσειδώνα στους Ιχθύς. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Ποσειδώνας στους Ιχθύς σχετίζεται και με θέματα προσφυγικά. Τα οποία, αν δούμε τις όψεις που έκανε, δηλαδή τον Σεπτέμβριο, ας πούμε, που είχαμε τη μεγάλη έξαρση του ρεύματος αυτού, είχαμε αντίθεση δύο Ποσειδώνα. Άρα ο Δίας διόγκωσε όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα που έχουμε χρόνο Ποσειδώνα τετράγωνο, τι γίνεται, βλέπουμε ότι όλες οι χώρες βάζουν φραγμούς. Έτσι, βάζουν φράχτες, βάζουν ποσοστώσεις, σύνοριοφυλακή, ακτοφυλακή. Δηλαδή προσπαθούν κάπως να το περιχαρακώσουν όλο αυτό το πράγμα. Ο Κρόνος προσπαθεί να βάλει ένα όριο δηλαδή. Τώρα, μια άλλη εκδήλωση αυτού είναι στην απομυθοποίηση της ιδεολογίας. Ακριβώς, εκεί ήθελα. Δηλαδή, βλέπουμε, πιστεύαμε σε πολλά πράγματα, έτσι, και εδώ στην Ελλάδα και αλλού. Και ο Κρόνος Ποσειδώνας βλέπουμε πώς απομυθοποιεί τελείως, ας πούμε, την ιδεολογία και αυτά που πιστεύουμε τόσο καιρό. Και αυτό είναι ένα ψυχολογικό θέμα που έχει όλη η ανθρωπότητα. Δηλαδή, πώς να το ξεπεράσει, γιατί στην ουσία έχουμε μια κρίση ηθικού. Δεν έχει ηθικό πια ο κόσμος. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Και πώς θα ξαναβρει το ηθικό του για να μπορεί να προχωρήσει. Πιστεύεις ότι για να μάθουμε σαν ανθρωπότητα πρέπει να περνάμε όλα αυτά τις δυσκολίες? Δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό, ας πούμε? Όχι απαραίτητα. Απλά είναι, ακόμα δεν έχουμε βρει καλύτερους τρόπους για να μαθαίνουμε. Δηλαδή, το σκυλάκι σου, ας πούμε, αν δεν έχει ψηλή νοημοσύνη, αναγκάζει το πας στον εκπαιδευτή και το μαθαίνεις με τη μέθοδο του δοκιμής και του λάθους, ας πούμε. Αυτό μαθαίνουμε και εμείς. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με άλλες οντότητες στο σύμπαν, τα σκυλάκια, ας πούμε. Μαθαίνουμε με τη μέθοδο της δοκιμής και του λάθους. Αν είχαμε περισσότερη ικανότητα να προβλέπουμε στο μέλλον και να προβλέπουμε τις συνέπειες των πραξιών μας, έτσι, σίγουρα θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο αποτρεπτικά και να μην προχωρούμε σε αυθόρμητες, ας πούμε. Πιστεύεις ότι γίνει ένας πλανήτης, δηλαδή ένα σχολείο για κατώτερες, δηλαδή? Πάντα υπάρχει ένας ανώτερος και ένας κατώτερος. Μην τον βλέπουμε έτσι. Πάντα υπάρχει ένας ανώτερος και ένας κατώτερος. Δηλαδή και για το σκυλί υπάρχει ένας χαμηλότερος. Επειδή είπες πριν σε σχέση με άλλες οντότητες. Ναι, είναι σχετικό αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος πιστεύει ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, άγγελοι οδηγοί, εμείς είμαστε τα σκυλάκια τους. Με την ίδια λογική, όπως και τα σκυλάκια είναι για εμάς κατοικίδια. Και τα σκυλάκια έχουν δικά τους κατοικίδια. Δηλαδή, η ζωή έτσι δουλεύει από το μικρό στο μεγάλο. Έτσι. Αν πάρεις το άτομο μέσα, είναι σαν ένα ηλιακό σύστημα. Δεν έχει κάποια διαφορά. Είναι η κλίμακα αλλάζει. Ωραία. Λοιπόν, στην ουσία πάνω κάτω μίλησαμε για τον Ποσειδώνα, τι συμβαίνει, μιλήσαμε για όλα αυτά. Μας έχει μείνει ο Άρης στο ζυγό, που θα είναι όλη αυτή τη βδομάδα εκεί πέρα. Και επειδή ο ζυγός είναι εκεί που ξέρεις, είναι οι σχέσεις μας, ο τρόπος που. Ο Άρης εκεί δεν είναι και πολύ καλή περίπτωση, με την έννοια έχει πολύ εγωισμό και κατά κανέναν τρόπο έρχεται και βάζει προβλήματα σε αυτό που λέμε σχέση. Και το σχέσεις το βάζω με μια ευρεία. Δεν είναι απαραίτητα η σχέση που έχω με την κοπέλα μου, ας πούμε, είναι η σχέση μου με το αφεντικό μου, το εργοδότη μου, μιλάμε λέξεις κακές. Λοιπόν, ναι. Και διάφορα. Ακόμα και και οι σχέσεις χωρών μεταξύ τους. Σωστά. Έτσι, υπάρχει μια κλίμακες. Διπλωματική. Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διπλωματική ένταση, έτσι δεν είναι? Δεν το βλέπουμε αυτό. Ότι ο ένας πάει να τη φέρει στον άλλον κτλ. Όλα αυτά είναι δείγματα, ας το πούμε, του Άρη στο ζυγό. Έτσι, να φοβόμαστε τον Άρη στο Σκορπιό, βέβαια. Εκεί θα σε πω μετά ότι περνώντας από το Σκορπιό θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Ακριβώς. Γιατί εκεί δεν θα υπάρχει διπλωματία, ο Άρης θα κοιτάξει με την πυγμή, ας πούμε, να κάνει αυτό το οποίο να κάνει. Άρα. Αυτό βέβαια μπορεί στον άνθρωπο να φαίνεται και θετικά, συγγνώμη που σε διακόψα, γιατί μπορεί να δηλώνει ότι ξεκαθαρίζει μια κατάσταση. Ναι, καλά, σίγουρα ξεκαθαρίζουμε όλα αυτά. Απλά γίνονται με τον τρόπο που είπαμε. Βέβαια, εγώ θέλω να πιστεύω ότι. Αν ένας άνθρωπος έχει βρει την κυριότητά του, δεν τον ακουμπάει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, μπορεί να είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να το καταφέρουν, να έχουν αυτό το επίπεδο, και δεν μιλάω για γκουρού τώρα και τέτοια, ενώ να έχουν καθαριστεί μέσα τους, να έχουν καθαρίσει τα πράγματα, το ποιοι είναι, το τι θέλουν, όλα αυτά απλά τα παρατηρούν. Δηλαδή δεν τα παίρνουν μέσα τους. Ωραία. Είπαμε λοιπόν και για τον Άρη, τι μας έμεινε, μας έμεινε ο Πλούτων, αλλά είπαμε για το τετράγωνο αυτό. Γενικά, νομίζω ότι μπορούμε. Μπορεί να μην το κάναμε πολύ αναλυτικά όπως άλλες φορές, αλλά δεν πειράζει, σήμερα έχουμε καλεσμένο και είναι καλό να τον τιμήσουμε, δηλαδή να μάθουμε κάποια πράγματα για αυτό να είναι. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να λέμε όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται, ένα παιχνιδάκι είναι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα καταρχήν, να μπούμε λίγο σε ένα κλίμα. Έχουμε ένα βιντεάκι που μας δείχνει λίγο όλο αυτό το ταξίδι το οποίο κάνουμε στο γαλαξία μας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, γίνει ένα διαστημόπλοιο και ταξιδεύει. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξέρετε, ξεχάσαμε, επειδή συνήθως όταν μιλάμε αστρολογικά, συνήθως πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, στο δύσκολο. Mm-hmm. Καταλάβες. Εμένα μου αρέσει να λέω και κάτι ευχάριστο. Οπότε να πούμε το Δίαντο, το φίλο μας, ο οποίος είναι ο αγαπημένος του ανθρώπου, δεν τον κάναμε και Θεό τον Θεό, ας πούμε. Θα είναι στην 22η μέρα για δύο εβδομάδες, που σημαίνει ότι οι Παρθένοι, οι Ταύροι και οι Εγώκεροι που έχουν ήλιο εκεί πέρα ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν οποιοδήποτε ζώδιο, που έχουν κάποιους πλανήτες αυτές τις μοίρες, θετικούς, δεν μιλάμε για κανένα κρόνο τώρα στην Παρθένο, εκεί δεν θα λειτουργήσει και πολύ θετικά. Ο Αφροδίτη, Ερμή, οτιδήποτε, είναι μια μεγάλη ευκαιρία που είναι καλό. Όλοι εσείς που ξέρετε το χάρτη σας, δηλαδή ότι εκεί σε αυτές τις μοίρες υπάρχει κάτι, οροσκόπος, ξέρω εγώ, πλανήτης ή ήλιος, απολαύστε το. Δηλαδή, κάντε κινήσεις χωρίς να φοβόσαστε. Εγώ είναι ώρα για επέκταση. Συμπληρώσω ένα θετικό και ένα αρνητικό. Λοιπόν, η Νέα Σελήνη κάνει τετράγωνο με το Δία, άρα το ιδιογκόνιο ακόμη περισσότερο αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να γιορτάσουμε, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και αυτό βέβαια μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες, ας πούμε, να ξοδέψουμε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αλλά υπάρχει και το άλλο για όσους είναι λίγο πιο προχωρημένοι, ότι ο Δία σε αυτή τη μοίρα θα κάνει ακριβώς αντισκιά με τον Κρόνο. Άρα αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι έχουμε μία πρόγευση της μελλοντικής συνόδου Δία Κρόνο στον εγώ καιρο. Το οποίο θα γίνει αργότερα βέβαια μετά από χρόνια. Αλλά τώρα μπορούμε να έχουμε μια πρόγευση λοιπόν τι θα συμβεί τότε. Θα έχουμε και Κρόνο Πλούτωνα κάποια στιγμή στον εγώ καιρο. Ναι. Εκεί τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν έχω κάνει μια μελέτη πάνω σε αυτό όταν έπαιρνα το πτυχίο μου τότε τη αστρολογία. Έκανα λοιπόν μια μελέτη πάνω στο τι έγινε όταν ο Πλούτωνα ήταν στον εγώ καιρο παλιότερα, σε άλλα χρόνια δηλαδή. Κρόνος Πλούτωνα στον Εγώκερο λοιπόν εμφανίστηκε την περίοδο του 1500-1600, όπου ήταν η ακμή πολύ μεγάλη της Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό το οποίο είχε γίνει τότε ήταν ότι όλος ο χρυσός όλου του κόσμου είχε μπει στα ταμεία του Ισπανικού κράτους. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε σήμερα απόλυτη συγκέντρωση κεφαλαίου. Αυτό ήδη έτσι, βλέπουμε να γίνεται. Ακριβώς. Αυτό εκεί ήθελα λοιπόν να καταλήξω. Ότι το ίδιο πράγμα λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται σήμερα. Δηλαδή θα υπάρξει μια χώρα, θα είναι αυτή, μια τράπεζα, θα είναι αυτή, μια πολυεθνική, θα είναι αυτή, δεν ξέρω τι θα είναι, η οποία θα συγκεντρώσει όλο το κεφάλαιο του κόσμου. Αυτή είναι δηλαδή η λογική. Βεβαίως αυτό στη συνέχεια οδήγησε σε μια οικονομική καταστροφή την Ισπανία, διότι δεν είχε καταλάβει το μάθημα που μάθαμαν οι Εγγλέζοι μετά, ότι πρέπει να φτιάξει ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα. Δεν μπορεί να μαζέψει όλα τα λεφτά από την αγορά, γιατί πεθαίνει η αγορά. Και να πούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται να μας ελέγχουν, δηλαδή όλα με τσιπάκια, με κάτι, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, όταν ο Πλούτωνας θα πάει στον υδροχό και θα γίνει ουρανός, όλα δηλαδή, αυτά, ναι, θα πέσουν όλα κάτω, δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δηλαδή πραγματικά εγώ θέλω να το ζήσω αυτό. Δηλαδή, θα νομίζω θα το ζήσω. Καλά, θα προσπαθήσω να είμαι καλά, δηλαδή είναι, μου δίνει δύναμη. Βέβαια με Πλούτωνα στον υδροχό είναι και η Γαλλική Επανάσταση. Οπότε. Ναι, να δούμε. Για να έρθει η νέα εποχή, αυτό που λέμε, δεν μπορεί να μην γίνει επανάσταση. Και πιθανότατα, δηλαδή η λογική τι λέει, ότι όλη αυτή η πίεση που ασκείται στον κόσμο, κάποια στιγμή ο κόσμος θα ξεσηκωθεί. Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Γίνονται και φαινόμενα που είναι εκτός ελέγχου πια. Υπάρχουν και προχωρημένες απόψεις. Τώρα δεν ξέρω αν. Πολλοί αστρολόγοι λένε ότι με τον Πλούτωνα στον εγώ καιρό μπορεί να έχουμε και την πρώτη επαφή με εξωγήινους. Ναι, και ο Πλούτωνας είναι καινούριος πλανήτης. Δεν ξέρουμε. Μπορεί. Δεν μπορούμε να το αποδεικνύσουμε αυτό, γιατί είναι ένας καινούριος πλανήτης. Το μελετάμε στην ουσία λιγότερο από 100 χρόνια. Το έχω διαβάσει από πολλούς αστρολόγους. Οπότε δεν έχουμε δει όλη τη δυναμική του. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ακριβώς. Και δεν μιλάω για αυτούς που ήδη κάνουν επαφές και τέτοια, μιλάω για μαζικά τώρα. Σίγουρα πάντως ο Πλούτωνας αυτό που θα κάνει στην ανθρωπότητα είναι ότι θα την βοηθήσει να τη θασέψει την πυρηνική ενέργεια για μένα και να μπει στο κομμάτι της γενετικής. Δηλαδή αυτά τα δύο κομμάτια. Ναι, γιατί έχει να κάνει με το DNA και όλα. Ακριβώς. Αυτά τα δύο κομμάτια λοιπόν, όσο ο Πλούτωνας προχωράει και μέχρι να κάνει ίσως αργότερα μετά από εκατοντάδες χρόνια, βέβαια, δεν ξέρω πόσο θα κάνει, την πλήρη περιστροφή του, έτσι, εκεί μπορεί να, η ανθρωπότητα πια να είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ξεκίνησε. Και έχει και κάτι ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπεις να πω, ότι σε άσχετο χρονική περίοδο. Είχα διαβάσει μία ανάλυση από τον νεοφιλελεύθερο πολιτικό, από τον Ανδρέα τον Ανδριανόπουλο, λοιπόν, ότι στη Δύση παρατηρείται ένας κύκλος 250 και 500 χρόνων. Αύξησης και μείωσης, δηλαδή προόδου και πτώσης. Όταν λοιπόν αργότερα κάθισα να κάνω και την εργασία του Πλούτωνα, διαπίστωσα με έκπληξή μου ότι αυτό ακολουθεί τον κύκλο του Πλούτωνα. Αυτό. Όποιος θέλει το μελετά περισσότερο. Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο. Μιας και το λες αυτό. Θα μπορούσαμε να δούμε ένα βίντεο και να περάσουμε λίγο σε αυτό που λέμε γεωμετρία. Την ιερή γεωμετρία που λέγανε οι αρχαίοι, ότι ουδήσα γεωμέτριος μπαίνει στο σχολείο του Πυθαγόρα κλπ. Ότι ο Θεός είναι γεωμετρία και όλα αυτά τα οποία λέγανε και τι εννοούσανε. Στην πραγματικότητα, όταν κοιτάζουμε ένα χάρτη, αυτό που βλέπετε πίσω, ας πούμε, είναι δύο διαστάσεις. Δηλαδή, βλέπουμε δύο διαστάσεις. Στην τρίτη διάσταση, ο κύκλος γίνεται σφαίρα. Στην ουσία, δηλαδή, μιλάμε τρισδιάστατα για σφαίρα. Γι' αυτό και τα πάντα στο σύμπαν τα σχήματα είναι σφαίρες. Ακόμη και μια μαύρη τρύπα δεν είναι τρύπα, είναι μια σφαίρα. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτό το θόλο, σε αυτή τη σφαίρα, όπως κινούνται, ας το πούμε, αντικείμενα, πλανήτες, πείτε το όπως θέλετε, δημιουργούνται
μια γεωμετρία, εξάγωνα, τρίγωνα, τετράγωνα, διάφορα πράγματα. Αυτό που οι αρχαίοι έλεγαν, ας πούμε, δωδεκάθεο, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις ακμές το δωδεκάεδρο. Και αυτό είναι στο φυσικό πεδίο, δηλαδή στο εθερικό είναι το 24έδρο, ας πούμε. Τίποτα όμως δεν είναι σταθερό. Όλα αυτά κινούνται. Δημιουργούνται δηλαδή διάφορες καταστάσεις και αυτά είναι εκδηλώσεις ενέργειας. Ωραία, μπορούμε να δούμε λοιπόν ένα βίντεο για το πώς δημιουργείται μέσα στο τρισδιάστατο, τέλος πάντων, χώρο αυτή η γεωμετρία και επανερχόμαστε να το βαθύνουμε. Και μετά, αν μου επιτρέπεις, να κάνω κι εγώ μια παρατήρηση για το τι σημαίνει τρισδιάστατη αστρολογία. Ναι. Γιατί είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, είδαμε λίγο πώς γίνεται όλη αυτή η γεωμετρία, η αόρατη υποτίθεται για μας. Και θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν, πώς ξεκίνησες να ασχοληθείς με αυτό που λέμε αστρολογία? Κοίταξε, βιωματικά μιλώντας, ξεκίνησα από την εφηβεία. Με ένα βιβλίο που μου είχε κάνει δώρο η νονά μου, η οποία ασχολιόταν. Άρα μπορεί να πεις ότι είναι και πνευματική μητέρα, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, αν πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά, άρχισα να ασχολούμαι από το 2007, που άρχισα να γράφω στα site, κυρίως δηλαδή στο διαδίκτυο είχα ενεργοποιηθεί και άρχισα και να κάνω και κάποια μαθήματα από το 2009 και μετά. Και κύρια, ας το πούμε έτσι, ασχολία, οι δύο κύριες ασχολίες που έχω στο κομμάτι αυτό είναι τα μαθήματα και οι δημοσιεύσεις άρθρων. Δηλαδή, κάνω και κάποιο ραντεβού βέβαια, αλλά το κομμάτι, ας πούμε, πελατεία είναι λίγο πιο περιορισμένο. Λόγω του ότι έχω και άλλη απασχόληση. Περισσότεροι αστρολόγοι να ξέρεις ότι έχουν και δεύτερη δουλειά. Μην νομίζεις ότι αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση, ας πούμε, ότι είναι εκατομμυριούχοι. Εντάξει, είναι κάποιοι, ας πούμε. Ναι, αλλά, κάποιοι μπορεί να είναι. Αλλά πάντα κάποιοι είναι σε όλους τους χώρους. Αλλά οι περισσότεροι αστρολόγοι που ξέρω εγώ τουλάχιστον, ναι, ας πούμε, έχουν μια δεύτερη δουλειά, γιατί η αστρολογία δεν είναι ένα βιοποριστικό επάγγελμα. Δεν μπορείς δηλαδή να ζήσεις, ας πούμε, μια τετραμελή οικογένεια όντας αστρολόγος, έτσι. Εκτός αν βγαίνεις στα κανάλια το... Ναι, εκτός αν, ναι. Ή ασχολείσαι με άλλα πράγματα που δεν είναι, ας το πούμε έτσι, ναι, συμβατικά και διοντολογικά. Και μιας και το λες αυτό, δεν τζατίζεσαι όταν βλέπεις αυτό που έχει καταντήσει αστρολογία, δηλαδή να βγαίνει κάποιος και να λέει όλες αυτές τις χαζομάρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, παρθένος, αυτό. Δηλαδή αυτοί οι 12 τύποι ανθρώπων, ας πούμε. Και ποιο παρθένο μιλάτε, ρε παιδιά, αυτόν τη, ας πούμε, ξέρω εγώ, 13η μοίρα, 14η τώρα που ο Πλούτονας κάνει τρίγωνο, γι' αυτόν που ο Κρόνος κάνει τετράγωνο, γι' αυτόν που ο Ποσειδώνας κάνει αντίθεση και δεν ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή η ανοησία δεν σε ενοχλεί πάρα πολύ? Κοίταξε, και ναι και όχι θα σου έλεγα. Γιατί είναι ένα απαραίτητο προστάδιο για να ασχοληθεί κανένας με την αστρολογία. Αν το πάρουμε ανάποδα, πριν το 1930 που δεν υπήρχαν δημοσιεύσεις, δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό θεατές, το 1930 ξεκίνησαν οι δημοσιεύσεις στις εφημερίδες στα 12 ζώδια, έτσι. Από τον αστρολόγο Νάιπερ, ο οποίος, ας πούμε, στην Αγγλία του λέγανε γράψε κάτι, ρε παιδί μου, για αστρολογία στην εφημερίδα. Και ο άνθρωπος. Πώς να το έλεγε, τι να γράψει, να γράψει. Και εφήβρε λοιπόν τα 12 ζώδια. Λοιπόν, από τότε λοιπόν το 1930, έτσι, η διάδοση της αστρολογίας εξαιτίας αυτών των 12 ζωδίων ήταν τεράστια. Που δεν θα υπήρχε, ας πούμε, τέτοια διάδοση παγκοσμίως αν δεν υπήρχε αυτό το απλουστευτικό σύστημα. Τώρα, βέβαια, όπως γίνεται πάντοτε, κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσεις το απλουστευτικό σύστημα. Δηλαδή, έγινε ό,τι έγινε, έμαθε ο κόσμος ότι υπάρχει η αστρολογία. Τώρα πρέπει να τον πάρεις λίγο και ένα βήμα παρακάτω. Δεν είναι να μείνει μόνο σε αυτό. Εκεί λοιπόν είναι και η ευθύνη, ας το πούμε έτσι, ημών των αστρολόγων, με ήττα. Έτσι, για να δώσουμε και μια εναλλακτική λύση. Γιατί το εμπορικό κομμάτι και το απλουστευτικό κομμάτι θα παραμείνει. Ακόμα και στην Αγγλία, που θεωρείται η μητέρα της αστρολογίας, εάν πας εκεί, στα περιοδικά συνεχίζουν και έχουν 0,90, δηλαδή δεν έχει καταργηθεί. Το θέμα είναι όμως ότι δίπλα σε όλη αυτή τη δομή, την εμπορική, έτσι, υπάρχει και μια άλλη δομή. Υπάρχουν σύλλογοι, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν διαλέξεις, ξέρω εγώ, δύο φορές το μήνα. Υπάρχουν συνέδρια αστρολογικά. Δηλαδή, υπάρχει και ένα πιο ποιοτικό κομμάτι. Εντάξει, υπάρχει και ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία, ναι, νομίζω. Ο καθένας λοιπόν διαλέγει. Δηλαδή, αν θέλεις να ασχοληθείς με τη σοβαρή αστρολογία, μπορείς να ασχοληθείς. Αν θέλεις να ασχοληθείς με την εμπορική, ασχολείσαι με την εμπορική. Το θέμα είναι λοιπόν να υπάρξει και αυτή η επιλογή και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες να υπάρχει αυτή η επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς. Το έχω ψάξει πάρα πολύ το πώς θα μπορούσες να πεις 5 πράγματα χωρίς να πέσεις αυτή την παγίδα. Δεν γίνεται. Γιατί ακόμα και όταν λέω εγώ, ας πούμε. Εγώ συνήθως έχω επιλέξει, ας πούμε, να μιλώ για τις θέσεις των πλανητών και περίπου ποιες μοίρες δηλαδή επηρεάζονται. Αλλά και πάλι δεν λέει τίποτα αυτό. Γιατί ο ένας, ναι, μεν του συμβαίνει αυτό, όντως, ξέρω εγώ, αλλά ένας άλλος πλανήτης του, ας πούμε, βάλεται αλλιώς. Υπάρχει ο προοδευμένος χάρτης. Που είναι μια. Δηλαδή, είναι σε άλλα ζώδια. Είναι κυριολεκτικά αδύνατον. Οπότε το μόνο που μπορείς να κάνεις, ή τουλάχιστον αυτό έχω επιλέξει εγώ, αν βρω κάτι αύριο, κάτι καλύτερο, δεν το έχω σκεφτεί τώρα, είναι απλά να πεις περίπου. Τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το θόλο που ζούμε, που είναι οι πλανήτες και τι περίπου προσπαθούν να κάνουν. Και μόνο αν ο καθένας γνωρίζει το χάρτη του, μπορεί, ας πούμε. Και όταν λέω γνωρίζει, δεν εννοώ να ξέρει αστρολογία. Γιατί πολλοί ξέρετε τι κάνουν. Πάνε και φτιάχνουν το χάρτη του σε κάποιο site, ας πούμε, και σε όλα αυτά. Και προσπαθούν μετά να το ερμηνεύσουν, αλλά δεν ξέρουν. Και κάνουν απίστευτα λάθη. Αλλά και αυτό είναι ένα στάδιο. Δηλαδή θα κοίταξε, το περάσει υπάρχουν κάποιος. Εργαλεία με τα οποία μπορείς να περιορίσεις αυτή την αβεβαιότητα. Έτσι. Υπάρχουν τα εργαλεία, ας πούμε, ένα εργαλείο είναι το εργαλείο της συνέντευξης. Έχεις έναν πελάτη απέναντί σου και μιλάς. Δεν αρχίζεις να του λες το χάρτη χωρίς να έχεις κάνει μια συνέντευξη μαζί του. Γιατί κάνοντας τη συνέντευξη μαζί του, βλέπεις πώς γίνει η τάδε όψη, πώς έχει υλοποιηθεί στη ζωή του το τάδε γεγονός, η τάδε θέση του πλανήτη και σε συνέχεια βαδίζεις πάνω σε αυτό.
Ο άλλος τρόπος και κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ψαγμένοι και πιο βιωματικά, ας το πούμε έτσι, εξελιγμένοι, σε εισαγωγικά το εξελιγμένοι πάντα, είναι η εσωτερική βεβαιότητα. Έτσι, αυτό ορισμένοι το ονομάζουν διέστηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, είναι πολύ παρεξηγημένη λέξη. Εγώ προτιμώ να το λέω εσωτερική βεβαιότητα. Δηλαδή, κοιτάζει κάτι σε ένα χάρτη και λες, είμαι σίγουρο, αυτό είναι. Υπάρχει μια εσωτερική βεβαιότητα. Αυτό βέβαια, αν το αφήσει χωρίς να το επιβεβαιώνει, μπορεί να γίνει και ψώνιο. Αλλά αν το επιβεβαιώνει και βλέπει, ας πούμε, πότε βγάζει αποτέλεσμα και πότε όχι, με απλά λόγια, πότε βγαίνει πρόβλεψη. Δηλαδή, λες έναν πελάτη, εγώ είμαι σίγουρο θα γίνει αυτό. Και σου λέει, ναι, βγήκε. Εγώ απλά λέω ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν μελετήσει. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, για να πεις ότι μπορώ να διαβάσω ένα χάρτη να πω πέντε πράγματα, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και νομίζω ότι μαθαίνουμε πάρα πολύ από εμάς. Δηλαδή, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα σε εμάς, έχεις το βίωμα δηλαδή. Ναι, φυσικά. Και αυτό, θέλει δηλαδή πολλά χρόνια να καταλάβεις πώς λειτουργούν οι ενέργειες. Λέγαμε πριν ότι δεν είναι στάνταρ οι ρόλοι. Δηλαδή, ναι. Που λέγαμε για το κατοικίδιο πριν. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Δηλαδή, δάσκαλος και μαθητής δεν είναι κάτι στάνταρ. Όχι, όχι. Εγώ μπορεί να κάνω μαθήματα στους μαθητές μου, αλλά την ίδια στιγμή, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, από τους χάρτες που βλέπουμε να μαθαίνω εγώ εννοείται. Και να εμπλουτίζω και εγώ τις γνώσεις μου. Εννοείται. Έτσι, ο δάσκαλος και ο μαθητής είναι λίγο σχετικά πράγματα. Εννοείται. Σε αυτά τα θέματα εννοείται. Απλά θέλω να πω, γιατί μου συμβαίνει πάρα πολλοί άνθρωποι να μου λένε, μα δεν λειτουργεί ο χάρτης μου. Και το κοιτάς και λειτουργεί μια χαρά, αλλά δεν μπορώ να το δούμε. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο που λες τώρα, πόσο οι ίδιοι είναι συντονισμένοι. Αυτό, ναι, γιατί πολλοί βλέπουν το χάρτη, ας πούμε, το φτιάχνουν σε κάποιο site, ας πούμε, όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω να το διαβάσουν. Ή έχουν διαβάσει και πέντε πράγματα, ξέρεις, στο διαδίκτυο, που δεν είναι και τα όλα και πολύ έτσι σοβαρά. Και προσπαθούν, ας πούμε, να ερμηνεύσουν ορισμένα πράγματα που δεν γίνεται. Δηλαδή, θα κάνεις λάθη. Αλλά και το λάθος δεν είναι κακό, γιατί σε βάζει τη διαδικασία να ψάξεις. Οπότε, εντάξει, είναι μια διαδικασία. Πάντως, εγώ έχω περάσει από αυτά τα διλήμματα που λες. Δηλαδή, έχουν υπάρξει πελάτες μου, ας πούμε, οι οποίοι πραγματικά ήταν μέσα σε αυτό το λούκι της εξαρτητικής, ας πούμε, σχέσης με την αστρολογία. Υποθέτω αυτό υπονοείς, ας πούμε, και της απλουστευτικής. Και είχα το δίλημα και έλεγα τώρα τι πρέπει να κάνω αυτόν τον πελάτη, να τον αφήσω, δηλαδή να πω ότι δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω, διότι εγώ δεν κάνω αυτού του είδους τη δουλειά. Και να τον αφήσω να πάει κάπου αλλού. Αν πήγαινε κάπου αλλού, υπήρχε η πιθανότητα φυσικά να τον κοροϊδέψουν. Έτσι, και να του φάνε τα λεφτά. Αν έμενε σε μένα, σημαίνει ότι θα έπρεπε να μπω εγώ σε μια διαδικασία να υιοθετήσω τη δική του νοοτροπία, έστω για κάποιο διάστημα. Έτσι, να τον πάω από το χέρι δηλαδή για κάποιο διάστημα, μέχρι κάποια στιγμή να αρχίσει να ξυπνάει για να καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολες αυτές οι επιλογές. Δηλαδή, ειδικά όταν είσαι, ας πούμε, ασχολείσαι με ανθρώπους, είναι δύσκολες αυτές οι επιλογές για να γίνουν. Και στο κομμάτι της αστρολογίας, δεν έχουμε και τα εργαλεία όπως τα έχουμε, ας πούμε, σε άλλες επιστήμες, ξέρω εγώ, στην ψυχολογία. Στην ψυχολογία, ας πούμε, ο ψυχολόγος έχει το δικό του ψυχολόγο που τον παρακολουθεί. Έτσι, έχουν ένα κώδικα που ακολουθούν στη δουλειά τους. Έχουν εργαλεία δηλαδή με τα οποία επιτυγχάνουν, ας το πούμε έτσι, την αποστασιοποίηση και επιτυγχάνουν να μην έχουν υποκειμενικότητα ή να μην έχουν εξαρτητική σχέση. Ναι, το δύσκολο. Εμείς δεν έχουμε τέτοια εργαλεία, είμαστε στον αέρα. Το δύσκολο είναι να μην φιλτράρεις μέσα από σένα, δηλαδή όσο μπορείς να είσαι έξω από αυτό. Και μέσα από τη σχέση σου με τον άλλον. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ένα πελάτη και να μην έχεις κάνει τη συναστρία με τον πελάτη. Να δεις τι του βγάζει εσύ, τι σου βγάζει αυτό. Ναι. Ναι, αν ένας πελάτης είναι πολύ συντηρητικός και ξέρω εγώ. Το ίδιο βέβαια σημαίνει και του ψυχίατρου. Δηλαδή, πα ένα ψυχίατρο που είναι πολύ συντηρητικό, ή να μην είσαι και σου κάνει σωστό, χάλια. Σωστό, ναι, ακόμα ναι, και βέβαια, αυτό πρέπει να το ψάξει. Ή το υδραυλικό σου. Δεν ταιριάζει με όλου του υδραυλικού. Ναι. Πρέπει να. Και με τον γιατρό σου, οτιδήποτε. Είναι, η σχέση είναι τέτοια. Απλά επειδή μιλάμε τώρα ότι μπαίνει σε βαθιά κομμάτια τη ύπαρξη, είναι καλό, ας πούμε, να υπάρχει μια εμπιστοσύνη που να μην είναι εξάρτηση. Γιατί έχω δει ανθρώπου να είναι πλήρω εξαρτημένοι και να του εκμεταλλεύονται πάρα πολύ άσχημα και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή, κάπω πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι οι αστρολόγοι, οι περισσότεροι, δεν ξέρω πώ θα είναι, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να φτιάξουμε κάποιο κώδικα, τον οποίο να τον ακολουθούμε και κάπω με κάποιο τρόπο δηλαδή να μπει μια σειρά σε κάποια πράγματα. Είχε πει ότι έχει φτιάξει ένα. Ναι, δεν τον έχω φτιάξει εγώ στην πραγματικότητα. Εγώ είμαι μέλο μια εταιρεία μη κερδοσκοπική που λέγεται Φίλοι Αστρολογία Ελλάδο και οι Φίλοι Αστρολογία Ελλάδο μέσα από μια ζήμωση η οποία έγινε και κράτησε από περίπου 6 με 9 μήνε. Καταλήξαμε σε ένα κώδικα διοντολογίας, ο οποίος βεβαίως εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον επιβάλλουμε. Λέμε ότι είναι θελοντικός και μαζεύουμε υπογραφές, ας πούμε, όσοι θέλουν να τον υποστηρίξουν. Θέλεις να πεις έτσι πέντε πραγματάκια για το. Ναι, ο κώδικας πραγματεύεται διάφορες πλευρές της εργασίας του αστρολόγου. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση του με τον πελάτη, ποια είναι η σχέση του με τον δημόσιο λόγο. Δηλαδή, τι επιτρέπεται να λέει δημόσια και τι δεν επιτρέπεται να λέει δημόσια. Ας πούμε, βλέπουμε για παράδειγμα ένα ζήτημα κλασικό στις εκλογές, έτσι. Πόσο επιτρέπεται να παρεμβαίνει ο αστρολόγος και πόσο δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει. Μπορώ να βγάλω αντικειμενική πρόβλεψη ότι θα βγει ο τάδε αρχηγός ή επηρεάζομαι εγώ από τις δικές μου κομματικές τοποθετήσεις. Και βλέπεις, ας πούμε, τώρα τους αστρολόγους, έτσι, αν παρατηρήσεις δηλαδή τι γίνεται στο διαδίκτυο, ανάλογα με την πολιτική του τοποθέτηση, γιατί εμείς μεταξύ μας, ας πούμε, λίγο πολύ γνωρίζουμε τι γίνεται.
Ο ένας, ας πούμε, βγάζει συνέχεια ότι θα βγει ο Τσίπρας, ο άλλος βγάζει συνέχεια ότι θα βγει ο Σαμαράς. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Δηλαδή, κάπως πρέπει να. Καλά, αυτό μπορεί να το κάνουν και επίτηδες, όχι αστρολογικά. Μπορεί. Για αυτό να επηρεάσουν, δεν το ξέρω. Λέει, να παίξουν δεν ένα έχω παιχνίδι, τέτοια, πούμε, τέτοια στοιχεία δεν έχω. Σαν τον Πίτη Παπαδάκο που κερδίζει πάντα Ολυμπιακός, ενώ χάνει, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, η σχέση του αστρολόγου με το δημόσιο λόγο. Ένα άλλο κομμάτι είναι η σχέση του αστρολόγου με τον πελάτη που λέγαμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να έρχεται μια πελάτησα σε μένα έτσι, και να μου λέει πες μου τι να κάνω. Το πες μου τι να κάνω δεν απαντιέται από τον αστρολόγο. Δεν μπορώ να σου πω εγώ τι θα κάνει, αν θα χωρίσει ή αν θα μείνει με τον άντρα σου. Εγώ μπορώ να σου πω τι θα γίνει αν χωρίσει. Και τι θα γίνει αν δεν χωρίσεις. Ποιο είναι το τίμημα που θα πληρώσεις. Από εκεί και πέρα εσύ θα αποφασίζεις. Δεν μπορώ να πάρω εγώ την αποφασή για σένα. Ακριβώς. Δεν μπορώ να γίνω, παιδί μου, δεν είμαι εγώ η ζωή σου. Καταλάβεις. Μπορώ να δηλαδή, σου πω, ας πούμε, ότι. Και από πλευράς εσωτερικής φιλοσοφίας θα το πάρεις, μια που είναι και το αντικείμενό μας σε αυτή την εκπομπή, αυτό που καταλαβαίνω. Έτσι, δεν μπορείς να γίνεις εσύ συνείδηση του άλλου. Δηλαδή, ο άλλος πρέπει να αναπτύξει τη συνείδησή του έτσι, και να πάρει τις αποφάσεις. Δηλαδή, για μένα είναι λίγο ότι μπορώ να σου πω ότι. Το πιο κατάλληλο timing για σου είναι πιο εύκολο είναι τότε, είτε για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, ας πούμε. Αν το κάνεις τώρα θα είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Το οποίο έχει να κάνει με τις συνθήκες που αντιμετωπίζεις, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ περίεργο. Το τι θα κάνεις εσύ είναι δικό σου θέμα. Υπάρχουν μετά άλλα σημεία, ας πούμε, θετολογικά. Δηλαδή στην Ελλάδα, ειδικά, ας πούμε, δεν έχουμε καμία τάξη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δημοσιεύουμε όλοι οι εργασίες ή κάνουμε μεταφράσεις ή εκδίδουμε βιβλία. Δεν γράφουμε καμία βιβλιογραφία. Όλα εμείς οι Έλληνες τα έχουμε βρει. Υπάρχει και αυτή η νοοτροπία λίγο. Και βλέπεις, ας πούμε, τώρα φέρνουμε ολόκληρα κείμενα απ' έξω από εργασίες που έχουν κάνει, ας πούμε. Δεν υπάρχει καμία αναφορά πουθενά. Αυτό πώς γεννήθηκε, δηλαδή όλα είναι σύλληψη δική μας. Είναι λίγο. Αν πάρεις ένα ξένο περιοδικό, αν πάρεις ένα ξένο περιοδικό αστρολογικό, έτσι, αν πάρεις το TMA, ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, όλα τα άρθρα έχουν βιβλιογραφία από κάτω. Όλα. Όταν κάνεις στο εξωτερικό καταθέτεις εργασίες, σου ζητάνε βιβλιογραφία, ξέρεις και γιατί πράγμα ακόμα και για το χάρτη το που έβαλες. Δηλαδή βάζω εγώ το χάρτη του Μάικλ Τζάκσον, ας πούμε. Έτσι σου λέω ένα. Ναι. Πού το βρήκε σου λέει αυτό το χάρτη. Ποιος έβγαλε ότι αυτός είναι ο χάρτης του Μάικλ Τζάκσον και όχι κάποιος άλλος. Γιατί μπορεί να βγει ένας άλλος να πει ότι είναι εκείνος ο χάρτης του Μάικλ Τζάκσον. Άρα λοιπόν, ακόμα και για το χάρτη που δημοσιεύεις, πρέπει να έχεις βιβλιογραφία. Από πού τον βρήκες εσύ αυτόν τον χάρτη, πού βρήκες τα στοιχεία της ημερομηνίας γέννησης, δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια. Ναι, έτσι είναι. Έτσι, δεν υπάρχει καμία τάξη λοιπόν σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει βέβαια μια εταιρεία που στέλνει σε αυτό που θες και σου στέλνει, από όσο ξέρω. Ναι, πες ότι είναι από αυτήν την εταιρεία. Ναι, δεν θα πω δεν είναι κάτι δύσκολο, ας πούμε. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα πολλά δηλαδή τα οποία πρέπει να λυθούν και να μπει μια τάξη, ας πούμε. Μετά υπάρχει το ζήτημα του τι ταυτότητα επαγγελματική έχει ο κάθε αστρολόγος, το οποίο είναι και το πιο ζώρικο, ας το πούμε έτσι, για να λυθεί. Δηλαδή είμαστε αστρολόγοι και μαζί με αυτό και κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή είναι έτσι λίγο πιο μοντέρνο, μπορεί να ακούγεται ωραία. Ψυχολόγος, αστρολόγος, ακούγεται ωραία. Πολύ ωραία. Εάν όμως. Εγώ δεν πω αστρολόγος, ψυχολόγος, αλλά πω, ξέρω εγώ, αστρολόγος, καφεμάντης, δεν ακούγεται ωραία. Εκεί, δηλαδή, και ο Γιούγκ ήταν αστρολόγος. Ναι, δηλαδή. Θέλω να πω ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες ιδιότητες οι οποίες έχουν μια φόρτιση κοινωνική η οποία είναι αρνητική. Ναι. Δηλαδή, όταν βλέπω, ας πούμε, ένας αστρολόγος, δεν θέλω να πω ονόματα, μην φάνηκε καμιά μήνυση, ας πούμε. Έτσι, εκεί στη γωνία, στο πεδίο του Άρεως, ας πούμε, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Πατησίων, ας το πούμε έτσι, ο οποίος λέει επαναφορές προσώπων, λυσίματα, αφομάγια, το ένα το άλλο, παύλα αστρολογία. Αυτό είναι τρελό, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, ρε φίλε, όλο αυτό το πράγμα να το κάνεις ένα χταρμά, γιατί δεν μπορείς να κολλάς την αστρολογία όλες αυτές τις ταμπέλες. Δεν έχει σχέση με την αστρολογία αυτό το πράγμα, δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι. Και καλό είναι να το πούμε ότι όπου ακούτε για μάγια αυτά, τέτοια, δηλαδή, μακριά. Δηλαδή. Η αστρολογία, έτσι, για να μην, πώς το λένε, ουρανοβατούμε, μπορεί όπως και άλλα πράγματα στη ζωή να χρησιμοποιηθεί για μαγικούς σκοπούς. Μαγεία τι είναι στην πραγματικότητα, η υποβολή της θέλησης. Δηλαδή προσπαθώ εγώ να σε κάνω αυτό, κάνω αυτό που θέλω εγώ. Να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Έτσι, αυτό σημαίνει. Επηρεασμός της θέλησης είναι η μαγεία. Λοιπόν, σε ένα πρωτογενές, ας το πούμε έτσι. Στο επίπεδο. Στην κακή της τέτοια, γιατί. Ναι, σωστά. Τώρα ανοίγουμε άλλη κουβέντα. Το αυτό. Μαγ είναι από το μαγ που σημαίνει γνώση και δεν είναι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, okay. Είναι μια άλλη η κουβέντα. Μάγοι, αυτό που λέγαμε μάγοι στην αρχαιότητα ήταν οι επιστήμονες, ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν αυτοί σωστά, που σωστά. Οι αστρολόγοι, μάγος ίσον, αστρολόγος ίσον επιστήμονες ήταν το ίδιο πράγμα. Ναι, τότε, ναι. Μετά στην πορεία του χρόνου κάπου, ας πούμε, πήρε μια αρνητική στο μεσαίωνα και όλα αυτά, πήρε μια αρνητική τέλος πάντων ταμπέλα και την κουβαλάμε.
Το θέμα είναι, και άλλο θέλω να πω εγώ. Ότι η θεραπεία να κάνει σε κάποιον ρέικι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μαγεία. Ο Χριστός, δηλαδή, πολλοί τον κατηγόρησαν για μάγο επειδή θεράπευε. Και άλλα πράγματα λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαγεία. Δηλαδή και οι εναλλακτικές ενέργειες, όπως λες, μπορεί να είναι. Και τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Να σου βάλω ένα βότανο, να σου κάνω κάτι. Έτσι. Και το μαγείρεμα ακόμα. Και μπορώ να φτιάξω ένα φαγητό που να έχει ειδικά συστατικά μέσα για να σε επηρεάσω τη θέλησή σου. Δηλαδή, δεν λέμε ότι η αστρολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κακόβουλους σκοπούς. Όπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η καλή γνώση της ψυχολογίας. Αν εγώ έχω μια πολύ καλή γνώση της ψυχολογίας, ας πούμε. Μπορώ να σε κάνω ό,τι θέλω. Ένα παράδειγμα, και δεν ξέρω, μην παρεξηγηθώ κιόλας από ανθρώπους που το εξασκούν, το NLP είναι μια μέθοδος εναλλακτική. Είναι μια μέθοδος η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε μαγεία. Γιατί εκμεταλλεύεται την υποσυνείδητη ψυχολογία του ανθρώπου, όπως φαίνεται, σε αδιόρατες κινήσεις του στην ουσία, χωρίς ο ίδιος εκείνη την ώρα να καταλαβαίνει τι εκπέμπει, και με βάση αυτό καθοδηγεί το άνθρωπο. Και αυτό το μαθαίνουμε στη δίκηση επιχειρήσεων σήμερα. Είναι μέθοδος δηλαδή το NLP διαπραγματεύσεων. Μα λέξτε τώρα. Έτσι. Άρα θέλω να πω, πέρα από την αστρολογία, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες πράγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το λόγο. Αλλά εμείς έχουμε κολλήσει σε αυτό το συνδυασμό. Ο οποίος είναι κακός για την αστρολογία. Ναι, γενικά είναι πολλά λάθος πράγματα. Η αστρολογία δεν είναι τίποτα από μαθηματικά και γεωμετρία. Δηλαδή, εντάξει, και έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, τα δείξαμε λίγο ότι η γεωμετρία πώς λειτουργεί. Να πω εδώ τώρα με τσίγκλησες. Δεν ξέρω να κάνει, γιατί πολύ πολλοί να μας πάνε μέσα. Κάποια στιγμή έγινε ένας αγώνας σκάκι με έναν Αμερικάνο και έναν Ρώσο. Κέρδισε ο Ρώσος. Και βγήκαν οι Αμερικάνοι και είπαν ότι στις εξέδρες υπήρχαν κάποιοι που επηρεάζαν τη σκέψη του Αμερικάνου και αυτό έχασε. Αυτόματα όμως, πρόσεξε τι κάνανε, με το που το είπανε, ήταν σαν να λέγανε το ξέραμε κι εμείς αυτό. Το κάναμε κι εμείς, αλλά χάσαμε. Ήσασταν καλύτεροι. Και δεν ξέρω, είμαι σίγουρος για την Ρωσία, για την Αμερική, αλλά σίγουρα γίνεται και σε άλλες χώρες. Έρευνες πάνω σε όλα αυτά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που όταν πηγαίνει ο κάθε Τσίπρας, δεν ξέρω, Μέρκελ και αυτά, τέτοια, παίζονται πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα. Καλά, αυτά γίνονται, αλλά κοίταξε να δεις στην ιστορία. Ναι, δεν κατηγορεί κανένας όμως τον Πούτιν, ας πούμε, τον Ομπάμα για. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Στην ιστορία λοιπόν εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι κάποτε, οι οποίοι με τη δύναμη της θέλησής τους, αν δεις παραδοσιακά στους μύθους τους αρχαίους και του μύθους του Νιμπελούγγεν κτλ., ο αντίπαλος του μάγου ποιος είναι? Είναι ο ήρωας. Πώς νικείται ο μάγος? Με τη θέληση. Πώς συμβολίζει τη θέληση στους μύθους? Με το σπαθί. Δηλαδή ο Αλέξανδρος δεν τον έλυσε τον γόρδιο δεσμό, τον έκοψε. Λοιπόν, όταν θες λοιπόν να λύσεις αυτό που είπες πριν και για το αστρικό πεδίο, η μαγεία δουλεύει μέσα στο αστρικό πεδίο, δηλαδή μέσα στη θολούρα. Έτσι. Μπράβο, να πούμε λίγο για το αστρικό πεδίο. Σωστά. Γιατί σύντομα, όταν μιλάμε για αστρικό πεδίο, είναι κατ' εξοχήν αυτό που δεν λέγαμε αστρολογία, έτσι. Ναι, μα στο σύμπαν υπάρχουν πολλές διαστάσεις. Φεύγουμε από το αστρικό, πάμε στο νοητικό, στο ανώτερο νοητικό, στο ατμικό, μέχρι το βουδικό τέλος πάντων. Όπου εκεί είναι η φώτιση, τέλος πάντων, όλα αυτά. Και το έχω πει πολλές φορές, μην μπερδεύεστε με ένα βουδικό, φώτιση. Οι χριστιανοί το λένε αλλιώς. Τα ίδια λένε και πλακωνόμαστε χωρίς λόγο. Λοιπόν, το αστρικό στην ουσία είναι πολύ χαμηλό. Ωραία. Και κατά κάποιο τρόπο είναι το θυμικό. Δηλαδή αυτό που νιώθουμε, το άσχημο πράγμα, ας πούμε. Δεν είναι καθαρό πεδίο. Ναι, μια κατώτερη έκφραση του αστρικού που συνδέεται με το σώμα μας, ας πούμε, είναι αυτό που έλεγε. Ας το πούμε έτσι, ο Πλάτωνας το επιθυμητικό. Ναι. Έτσι. Αλλά υπάρχει και ανώτερη όψη του αστρικού. Έτσι. Υπάρχει που έλεγε το θυμοειδές, το οποίο θυμοειδές είναι εκπαιδεύσιμο. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει και να εκπαιδευτεί να βγάζει καλύτερα συναισθήματα, πιο αγνά, έτσι, ανώτερα. Οπότε με την έννοια αυτή, το αστρικό, καλό είναι να το διαχωρίζουμε σε κατώτερο αστρικό και ανώτερο αστρικό. Κάθε διάστηση της υποδιαστάσεις της. Τα λέμε τώρα λίγο. Το λέμε σχηματικά, αλλά στην ουσία αυτό που σημαίνει αυτό το πράγμα είναι πιο καθαρά συναισθήματα. Έτσι, ναι, πιο αγνά συναισθήματα, όχι ας πούμε εξαρτήσεις, όχι προσκολήσεις. Ώστε ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, αν θες να το δούμε ιεραρχικά, να ελευθερωθεί για να πάει στο νοητικό. Δηλαδή όσο ανεβαίνει το αστρικό, ελευθερώνεται. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι στην ουσία το νόημα είναι να κατανοήσω το αστρικό και να φύγω από αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν έχει γνωρίσει κάποιον άνθρωπο που το έχει καταφέρει να έχει πάει στο νοητικό, στο ανώτερο νοητικό. Κάνα δεν μιλάω για βουδικό, γιατί δεν ξέρουμε κανέναν. Αλλά θα μοιάζανε ψυχροί αυτοί οι άνθρωποι σε εμάς που είμαστε ακόμα στο αστρικό, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε συναισθήματα, νιώθουμε άσχημα, θυμώνουμε. Κοίταξε, αυτή τη σύγκριση μπορούμε να την κάνουμε ήδη. Δηλαδή, ναι. Αν συγκρίνει το μεσογειακό άνθρωπο με αυτόν που μένει στη Σουηδία, τη βλέπει τη σύγκριση. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Σουηδός λέει είναι απαθής, ας πούμε. Έτσι. Υπάρχει... Δεν είναι, δεν το εκφράζει. Ναι. Λοιπόν, εγώ μιλάω για έναν άνθρωπο που έχει φύγει εντελώς. Δηλαδή, γιατί και ο Σουηδός ή ο Γερμανός, ας πούμε, έχουν περίεργες εκρήξεις. Γιατί ακριβώς τα κρατάνε. Δηλαδή, οι Άγγλοι δεν νιώθουν, δεν το δείχνουν. Το θεωρούν ντροπή να δείξουν. Και μετά πάνε και πίνουν και γίνονται λιώμα, ας πούμε, και δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν μιλάω γι' αυτό.
που στην καθημερινότητα. Ενώ ότι μία όψη του τι σημαίνει αυτό μπορούμε να το δούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή ότι, μια κλίμακα. Ναι, ότι δηλαδή οι άνθρωποι, ας πούμε, αν είναι απαλλαγμένοι από το κομμάτι του το θυμικό, ας το πούμε έτσι, το κατώτερο θυμικό, μπορούν να λειτουργήσουν με την λογική που λέμε, λειτουργούν στην Ευρώπη, έτσι, το εισαγωγικά, όπως το λέμε στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή είναι πιο οργανωμένοι, υπάρχουν λιγότερες συγκρούσεις, λιγότερη τσακωμή μεταξύ μας, πιο συντονισμένες οι ομάδες, πιο συλλογικά λειτουργούν, αλλά το μειονέκτημα είναι ότι πάνε σαν πρόβατα. Δεν υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, αντιδράσεις, αντιρρήσεις, επαναστάσεις κτλ. Λοιπόν, το αστρικό πεδίο είναι κατά τον εσωτερισμό, τουλάχιστον κατά μία σχολή του εσωτερισμού, θεωρείται ότι είναι και δημιουργημένο σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι. Δεν είναι θείο στην προέλευσή του, δηλαδή για όσους ασχολούνται. Είναι σκουπιδότοπο. Ακριβώς. Ότι δηλαδή ενώ καταρχόμενος ο νους βέβαια μπαίνει μέσα, ας πούμε, και ερχόμενο σε επαφή με το υλικό κομμάτι, δημιουργεί το αστρικό πεδίο. Το αστρικό πεδίο θεωρείται σαν ένα νέφος, το οποίο δημιουργείται, να το φανταστούμε, έτσι όπως όταν πέφτει η βροχή, ξέρω εγώ, πάνω στο χώμα, γίνεται ένα νέφος, έτσι, δημιουργείται διάφορα αχνή. Η σύγκρουση του νοητικού με το φυσικό πεδίο είναι που δημιουργεί το αστρικό, στην κάθοδο όμως. Γιατί στη συνέχεια οι ίδιες οι μορφές που δημιουργούνται από κάτω μπορούν και αυτές να γεμίζουν το αστρικό πεδίο. Έτσι, οπότε εκεί αρχίζει. Αυτό που είπες ότι σου άρεσε κιόλας η ανάρτηση, έτσι, μία μόλυνση που δημιουργούμε εμείς στον εαυτό μας και δημιουργούμε ένα φαινόμενο του θερμοκηπίου που, όχι στον πραγματικό κόσμο, αλλά στον κόσμο των συναισθημάτων και των σκέψεών μας. Στο εθερικό μας και ναι. Ένα φαινόμενο του θερμοκηπίου που σημαίνει τι αυτό ουσιαστικά, ότι δεν μπορούμε να συλλάβουμε ανώτερες ιδέες, οι οποίες έρχονται, όπως δηλαδή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ο ήλιος δεν μπορεί να μπει μέσα στον πλανήτη, με την ίδια λογική όταν και εμείς έχουμε φτιάξει ένα κουβούκλιο, ας το πούμε έτσι, από σκέψεις οι οποίες δεν βοηθάνε, δεν είναι επιβοηθητικές και δεν είναι καθαρές στην ουσία, είναι σαν να μην αφήνουμε να περάσουν οι ακτίνες του σε εισαγωγικά πνευματικού ήλιου, έτσι, ιδέες στην ουσία, αυτό που λέει ο Πλάτωνας, έτσι, ώστε να έρθουν να μας γονιμοποιήσουν έτσι, και να μπορέσουν να προχωρήσουμε μπροστά. Από μια διάσταση τέλος πάντων πιο ανώτερη, πιο καθαρή, πιο φωτεινή κλπ. Που τελικά είναι και ο σκοπός μας να επιστρέψουμε εκεί. Που βέβαια έτσι. Για να μην αεροβατούμε, όλα αυτά έχουν και μια αντιστοιχία, αν κάποιος ας πούμε το ψάξει, σε αυτά που λέει η φυσική. Έτσι. Δηλαδή το νοητικό πεδίο, αν το ψάξει κανείς, έχει μια συνάφεια με τα φωτόνια, ναι. Το αστρικό πεδίο με τα ηλεκτρόνια. Έτσι. Αν κάποιος το ψάξει, δηλαδή μπορεί να. Καλά, δεν έχει να κάνει. Όταν οι εσωτεριστές μιλάγανε για 13 διαστάσεις, τώρα πλέον με τη σύγχρονη φυσική έχουν φτάσει σε 11. Και ναι, είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν και σε. Ναι. Πέραν αυτού, αυτά τα έχουν μελετήσει οι θεοσοφιστές και έχουν πει. Δηλαδή το ηλεκτρόνιο, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρουν σήμερα οι επιστήμονες και λένε το εξής πράγμα, ότι εξαφανίζεται και εμφανίζεται. Και η αγαπημένη ερώτηση, ας πούμε, στον χώρο της εσωτερικής φιλοσοφίας είναι πού πάει το ηλεκτρόνιο όταν εξαφανίζεται, και η απάντηση είναι στο αστρικό πεδίο. Έτσι. Όχι, και ξέρουμε ότι και ένα φωτόνιο όταν επιδράσει με ένα άλλο, οπουδήποτε στο σήμα και να βρεθεί το ένα με το άλλο, με το που θα πάρει έτσι, το ένα την προφορά, την πάρει και το που άλλο. Σημαίνει ότι υπάρχει και κάτι άλλο που ναι. Επικοινωνούν και δεν το έχουμε βρει, δεν ξέρουμε πού είναι. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χρόνο, δηλαδή δεν υπάρχουν αποστάσεις, είναι φαινομενικά όλα αυτά. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να μιλάμε με τις πλειάδες, με το σύλλο, με οτιδήποτε, αρκεί το θέλουμε. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε κινητά. Είναι και ο λόγος μάλλον που ο Πυθαγόρας δεν ήθελε τεχνολογία και ήθελε πνευματική ανάπτυξη. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια. Λέγαμε πριν ότι υπάρχουν πολλών ειδών αστρολογίες. Mm-hmm. Ωραία. Καλά, κινέζικοι, ινδικοί, ξέρω εγώ, ινδιάνικοι, των Μάγιας, των αρχαίων Ελλήνων, των Εβραίων, των Βαβυλωνίων κλπ. Κλπ. Υπάρχουν όμως και κάποια κομμάτια που θα μου πει, όπως είναι παράδειγμα η ιστορική αστρολογία. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη σου, παντρεύονται οι ιστορικοί με αυτό που λέμε εξωτερική, είναι το ίδιο πράγμα. Με μια άλλη οπτική είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν να κάνω μια έτσι, παρατήρηση για όποιον θέλει να το ψάξει. Η κινέζικη αστρολογία έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλες τις άλλες. Είναι τρισδιάστατη. Επειδή μιλάγαμε για τις τρισδιάστατες στο διάλειμμα. Δηλαδή καταγράφει όλο τον ουρανό. Όλα τα μέρη του ουρανού. Μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Έχει τις κατευθύνσεις του Feng Shui. Έτσι, δεν είναι διδιάστατη. Ενώ η δυτική αστρολογία, όλες τις σχολές της δυτικής αστρολογίας, και οι Ινδικοί και οι Μάγες και όλοι είναι διδιάστατοι. Δηλαδή ακολουθούν την εκλειπτική, την τροχιά του ήλιου. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, όποιος θέλει μπορεί να το μελετήσει δηλαδή, γιατί υποδηλώνει μια άλλη λογική έτσι, στην αστρολογία. Τώρα, για την εσωτερική αστρολογία που λες, έτσι, η εσωτερική αστρολογία καταρχήν είναι μια σχετική έννοια. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που σήμερα ονομάζουμε ψυχολογική αστρολογία, πριν από 150 χρόνια θεωρούνται εσωτερική αστρολογία. Δηλαδή, αν πούμε τι είναι εσωτερική αστρολογία. Αλλάζει λίγο η. Ναι, είναι αυτά τα πράγματα που διδάσκονται σε ανθρώπους σε πιο κλειστό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε 50% χρόνια, αν το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων είναι κατάλληλο, δεν μπορούν να εξωτερικευτούν. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα, ας πούμε, κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να υπολογίσει πότε οι εξωτερικοί πλανήτες αναδρομούν. Ναι. Πότε αναδρομούν, όταν κάνουν την αντίθεσή τους με τον ήλιο.
Αυτό είναι αστρονομικό φαινόμενο. Τώρα μπορούσα να σου το σχεδιάσω κιόλας. Υπάρχει και μέσα στο βιβλίο αυτό για κάποιον που θέλει να το δει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν που σου είπα τώρα κάποτε ήταν αντικείμενο μοίησης. Δηλαδή το διδάσκονταν σε εσωτερικές σχολές σε κάποιο βαθμό μοίησης. Σε αστρολογικό κλειδί. Δίνονταν κάποιες γνώσεις δηλαδή τέτοιες που σήμερα θεωρούνται απλή αστρονομία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όταν λέμε εσωτερική αστρολογία αυτό το πράγμα είναι πάντοτε κρυφό, κάτι κρυφό. Μπορεί να είναι κρυφό τώρα γιατί είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να το καταλάβουν. Έτσι, αλλά σε 100, 200, 500 χρόνια μπορεί να το μάθουν όλοι. Είναι αυτό που δεν ξέρουν πολλοί. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχει μόνο χριστιανισμός, υπάρχει και εσωτερικός χριστιανισμός. Δεν υπάρχει μόνο βουδισμός, υπάρχει και εσωτερικός βουδισμός. Ναι. Δηλαδή, γενικά αυτό που θα λέγαμε εσωτερισμός. Δηλαδή... Και αυτό έχει να κάνει και με την αναζήτηση τώρα που λύνει το θέμα του βιβλίου, γιατί στο δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, στην ουσία, γίνεται αυτό που λες το εσωτερικό. Δηλαδή, συνήθως όλα αυτά τα συστήματα που περιέγραψες, η εσωτερική του διάσταση έχει μια διάσταση ανατροπής του εξωτερικού. Δηλαδή, αν ας πούμε. Το μέσα με το έξω, έτσι κι αλλιώς επηρεάζονται. Μπαίνεις εσύ, ξέρω εγώ, σε ένα σύστημα χριστιανικό, δεν ξέρω κάποιο, ας πούμε. Έτσι. Μαθαίνεις εσύ ότι ο Χριστός είπε αυτά, ξέρω εγώ, ότι έτσι πρέπει να είμαστε κτλ. Όταν φτάνεις στο εσωτερικό χριστιανισμό, μπορεί κάποια από αυτά να ανατραπούν. Εντελώς. Γιατί στον εσωτερικό χριστιανισμό, ας πούμε, υπάρχει η μετεσάρκωση, υπάρχουν όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή, λοιπόν, αρχίζει να γίνεται. Με την ίδια λογική, λοιπόν, και σε άλλα συστήματα μπορεί να είναι αυτά. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις εσύ, ας πούμε, αστρολογία. Μαθαίνεις, είσαι σίγουρος για την αστρολογία. Πας στην εσωτερική αστρολογία, λοιπόν, και βλέπεις ότι ένα από τα πρώτα αξιώματα του συστήματος της εσωτερικής αστρολογίας είναι ότι ο ζωδιακός ολόκληρος είναι μια πλάνη. Έτσι και οπότε, λοιπόν, αφού μιλάμε για αστρολογία. Τι έγινε τώρα. Τι έγινε τώρα. Μιλάμε για Matrix. Αυτά λοιπόν, αν τα πει εξ αρχή σε κάποιον αρχαίο σπουδαστή αστρολογίας, είναι προφανές ότι δεν θα κάτσει να ασχοληθεί. Γιατί θα πει, άρα είναι όλο μια μούφα. Όπως πρέπει να πούμε εδώ ότι ο ζωδιακός δεν είναι μόνο. Ναι, τι είναι πλάνη είναι το θέμα. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, λέμε μια λέξη πλάνη. Το θέμα είναι τι είναι η πλάνη. Γιατί ακριβώς επειδή είναι πλάνη, όπως το είπαμε, είναι μια εγγραφή στην ουσία, για να το πούμε με ψυχολογικούς όρους, η οποία είναι στο αστρικό πεδίο. Άρα, αφού έχει. Και είναι ομαδική, μάλιστα. Είναι απόλυτη ανθρωπότητα. Άρα, αφού είναι μια εγγραφή η οποία είναι στο αστρικό πεδίο, επηρεάζει τους ανθρώπους και θα συνεχίζει να τους επηρεάζει αυτούς τους ανθρώπους μέχρι οι ίδιοι να την καθαρίσουν. Ακριβώς. Αυτή την. Πώς το λένε. Να βγεις από το αστρικό. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και πριν, να βγεις από το αστρικό. Να συντονιστεί σε άλλες σφαίρες, σε άλλες συχνότητες. Πέρα όμως από το ζωδιακό, αυτή την πλάνη που λες, υπάρχει και ο μεγάλος ζωδιακός, ο οποίος μονίμως πηγαίνει ανάποδα. Σωστά. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, αν το συνδέσουμε στη σύγχρονη φυσική, που τι μας λέει η σύγχρονη φυσική, ότι στην ουσία δεν πάμε προς το μέλλον, αλλά ταξιδεύουμε προς το παρελθόν. Δηλαδή, συναντάμε ξανά πράγματα που έχουμε κάνει σε ένα παρελθόν, ας πούμε, για να τα καθαρίσουμε προφανώς, δηλαδή γυρίζουμε προς τα πίσω. Το ίδιο θα μπορούσαμε να το δούμε και στο μεγάλο ζωδιακό, ο οποίος είναι και στην ουσία είναι η ενιαυτή του Πλάτωνα. Έτσι, τα 2.000 τόσα χρόνια, αυτό που λέμε η εποχή του υδροχώου, των νυχθείων και όλα αυτά και όλα αυτά, που είναι 2.200 χρόνια περίπου. Για να αλλάξουμε. Υποθέτω, έχεις δει την ταινία Interstellar, έτσι. Ναι, το έχω δει, ναι. Ωραία. Άρα νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό ότι αν το δεις, ψάξεις τις αναρτήσεις που διάβασες, θα δεις ότι είχα γράψει παλιότερα και μια άλλη ανάρτηση. Η οποία έλεγε ότι μήπως όλοι αυτοί οι δάσκαλοι που λέμε, οι δάσκαλοι, τα πνεύματα, ξέρω εγώ, αναληφθέντες δάσκαλοι κτλ. Είναι από το μέλλον. Είναι απλά οι άνθρωποι που είναι από το μέλλον. Και γυρνάνε να μας βοηθήσουν για να ξεστραβωθούμε. Τους οποίους τους ονομάζουμε άβατα, τους και εμείς, ας πούμε, τους ονομάζουμε, ξέρω εγώ, δασκάλους, τους εννοούμε θεούς, αγίους κτλ. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που σκέφτεσαι. Λέμε επόμενη ζωή, προηγούμενη ζωή. Για ποιον πιστεύει, δεν ξέρω, εντάξει. Μήπως όλες αυτές γίνονται παράλληλα. Κβαντικά. Μήπως τελικά δεν υπάρχει επόμενη προηγούμενη, μήπως είναι όλα παράλληλα. Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο, θα το παίξουμε κάποια στιγμή, που δείχνει τις 10 διαστάσεις. Στη 10η διάσταση η οντότητα μπορεί να βιώνει πάρα πολλές πραγματικότητες, αυτό που θα λέγαμε ζωές, την ίδια στιγμή. Αλλά, δηλαδή μπορεί τώρα εγώ να είμαι κάπου αλλού, κάπου παίζουμε μπάλα, σε κάπου αλλού να είμαστε εξαιρετές του διαστήματος, κάπου. Αλλά όλα αυτά, η δεκαδιάστατη, ας πούμε, οντότητά μας, εμείς δηλαδή στη δεκαετία, ας πούμε, στην ανώτερη μορφή μας, ξέρω εγώ, μπορούμε να τα δηλαδή, να παρακολουθούμε και να παίρνουμε την εμπειρία από πάρα πολλές πραγματικότητες συγχρόνως, την ίδια στιγμή. Έχουμε παρεξηγήσει αρκετά πράγματα και στον χώρο του εσωτερισμού. Έτσι είναι λίγο τα πράγματα παρεξηγημένα. Δηλαδή, έχουμε μπει σε ένα κομματάκι, σε ένα δρόμο, ας πούμε, που κυρίως φταίει το θεοσοφικό μονοπάτι γι' αυτό. Δηλαδή, η θεοσοφία έκανε ένα καλό, έβαλε τον κόσμο στο να ασχοληθεί με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έκανε και κάποιο κακό, ότι έδωσε κάποιες ιδέες, τις οποίες ο κόσμος ακολουθεί λίγο τη φλωσούρτη χωρίς να τις εξετάζει. Έτσι, αυτό, επόμενη ζωή, προηγούμενη ζωή, ψυχή μου. Ποια είναι η ψυχή μου? Δεν υπάρχει ψυχή μου, γιατί στο κομμάτι εκείνο, αν όντως πραγματικά
πιστεύουμε ότι υπάρχει ψυχή, είναι ομαδική. Κατά έναν τρόπο. Ναι, καλά. Έτσι, έχει ομαδική συνείδηση. Όταν πάμε στο ένα. Υπάρχει εμείς. Όταν πάμε στο ένα, σε πολύ ψηλό. Και πριν το ένα ακόμα, αν μιλήσουμε για ακτίνες, από τη στιγμή που έχει συνειδητοποιήσει ποια είναι η ομάδα σου, η πνευματική, δηλαδή με ποιου έχει την ίδια. Εκπέμπει την ίδια συχνότητα, γιατί αυτό είναι η ακτίνα. Mm. Έτσι, με ποιου εκπέμπει την ίδια συχνότητα, έχει ομαδική συνείδηση με αυτού. Άρα λοιπόν, γιατί συζητάμε. Μα, δηλαδή στην ουσία. Παλιά είχα γράψει άλλο ένα, έτσι λέω πράγματα που έχω γράψει τώρα. Έχουμε προαποφασίσει που θα έρθουμε. Έτσι, είμαστε σε μια παρέα και τα πίναμε σε ένα μπαράκι λοιπόν εκεί στο αστρικό πεδίο και αποφασίσαμε να κάνουμε μια κουτουράδα για να ξανακατεβούμε στη γη και να πούμε Χρήστο, εσύ θα παίξεις τον εχθρό μου και εγώ θα παίξω τον εχθρό σου, ας πούμε. Για να δούμε τι θα βγει, να δούμε το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πλάνη. Ναι. Ναι, έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί στην ουσία να παίξουμε ένα παιχνίδι. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, όταν κοιτάς ένα αστρολογικό χαρτί, βλέπεις το ρόλο που καλύτερα να παίξει κάποιος. Σε αυτή την εσάρκωση, το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά είναι ρόλος, δεν είναι αυτός. Ακριβώς. Γι' αυτό και μπορείς να το υπερβείς κιόλας. Αν θυμηθείς, μάλλον, ότι. Και είναι και αυτό που λένε οι δάσκαλοι, αφού θες να πέσεις να παίξεις το ρόλο, παίξεις τον καλά, αλλά ποτέ μην ξεχάσεις ότι είναι ρόλος. Και αν το δούμε σε κλίμακα μικρότερη, είναι σαν να δουλεύω σε μια επιχείρηση, σε μια τράπεζα, και με απολύουν. Ένα σπηδά του μπαλκόνι και αυτοκτονεί, γιατί έχει ταυτιστεί με τον ρόλο του που έπαιζε εκεί και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ή νομίζω δεν μπορεί, ενώ ένα άλλο. Θα ξεκινήσει και θα βρει έναν άλλο ρόλο να παίξει. Δηλαδή είναι... Αυτό που λες ισχύει, απλά να κάνουμε μια παρατήρηση πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει ποτέ κάποιο σημείο, τουλάχιστον στο δημιουργημένο σύμπαν, στο αδημιούργητο δεν ξέρω, στο οποίο κανείς μπορεί ποτέ να είναι τελείως ο εαυτός του. Δηλαδή πάντοτε υπάρχουν πεδία που χρειάζεται να κάνεις αποτάφτιση. Έτσι, από πιο χαμηλά ως πιο χαμηλά, από πιο ψηλά. Δηλαδή αν φανταστείς ότι είμαστε σε έναν ουρανοξύστη, έτσι... Πάντοτε θα υπάρχει ένας όροφος πιο πάνω που μπορείς να ανέβεις και να δεις από πιο ψηλά τα πράγματα. Καλά, και πιο αποστασιοποιημένα. Και πάντοτε θα υπάρχει αυτό. Αλλάζουν οι πτυχές σου, ναι. Άρα με την έννοια αυτή, πάντοτε έχεις ρούχα που φοράς και δεν συνειδητοποιείς ότι τα φοράς, απλά μεταφέρεις τη συνείδησή σου σαν ασανσέρ σε ένα επίπεδο πιο πάνω. Έτσι, άρα η μεταφορά της συνείδησης είναι όλο το παιχνίδι. Ακριβώς. Που είναι εστιασμένο. Μα και αυτό που υποτίθεται ότι η μόνη λογική που έχουν αυτοί οι κύκλοι που κάνουμε συνέχεια δεν είναι τίποτα περισσότερο να δούμε το ίδιο ακριβώς πράγμα από διαφορετικές πολλές φορές μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μας επηρεάζει πια. Δηλαδή το ξεπερνάμε. Και αυτό, δεν ξαναπαίνει ποτέ το ίδιο μάθημα. Αυτό λοιπόν λέω και στα παιδιά που κάνουν τα μαθήματα μαζί ότι μπορεί στον κάθε άνθρωπο μια συγκεκριμένη αστρολογική θέση, μια αστρολογική όψη, ανάλογα με το που είναι εστιασμένη η συνείδησή του, να βγει σε ένα άλλο σημείο. Δηλαδή, αν κάποιο είναι εστιασμένο στα φυσικά πράγματα, θα μπορεί να του βγει στο φυσικό πεδίο, να του βγει σε μια αρρώστια, να του βγει, ξέρω εγώ. Βέβαια, αυτό φαίνεται το χάρτη. Δηλαδή, ένα που έχει πολύ υγεία, ας πούμε, θα τον τραβάει, ας πούμε. Μπορεί και να φαίνεται. Αλλά... Ένα που έχει πολύ αέρα, ας πούμε, θα είναι. Υπάρχουν όμως και ψυχολογικές αναπληρώσεις που λέει ο Γιούγκ. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να έχει πολύ υγεία και να μην βγαίνει συμπεριφέρεσαι σαν γη. Έτσι, να συμπεριφέρεσαι σαν το αντίθετο. Να το γιώνεις. Ναι, υπάρχουν άλλες καταστάσεις. Είναι να σου λείπει γη και εσύ να είσαι πιο γηίνος παρόλο που σου λείπει γη, γιατί προσπαθείς να κάνεις αναπλήρωση. Οπότε πολλές φορές ξεγελιέται ο αστρολόγος. Αν δεν κάτσε κάτω να δει δηλαδή, κάποια πράγματα να αφιερώσει χρόνο, δεν το ξέρει σίγουρα. Πάντως στην ουσία, επειδή τσακωνόμαστε πολύ και διαβάζω διάφορες βλακίες, ποιος είναι καλύτερο, ποιο αυτό. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Είναι, φανταστείτε ότι ο ζωδιακός αυτές τις 360 μοίρες, ας πούμε, δεν είναι τίποτα περισσότερο σαν να κοιτάζουμε όλοι το ίδιο πράγμα από μια διαφορετική οπτική. Δηλαδή, εμείς τώρα κοιτάζουμε προς τα εκεί, ο Μενέλος κοιτάζει από εκεί προς τα εδώ. Μπορούμε να πλακωθούμε, ας πούμε, γιατί. Η εσωτερική παράδοση λέει συγκεκριμένα ότι ο Ζωδιακός είναι μια κατασκευή, μια σκεπτομορφή, η οποία δημιουργήθηκε από τις ανώτερες, ας πούμε. Αυτό που λέγεται στο Ιντερστέλλα. Ποιοι φτιάξανε, λέει, την τέρδια. Για να βοηθήσει, λοιπόν, για ένα συγκεκριμένο στάδιο της ανθρωπότητας. Και αυτό το πράγμα ιστορικά έχει αλλάξει. Δηλαδή, παλιά δεν ήταν 12 τα ζώδια, μπορεί να ήταν 10, όπως λένε. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι πάντοτε. Ένα στάνταρ, ένα φυσικό φαινόμενο στάνταρ το ζωδιακός. Αυτό βέβαια μπορεί να συνέβη πριν δισεκατομμύρια χρόνια, δεν το συζητάμε. Αλλά το βλέπουμε και σε σχέση με τη συνείδηση του ανθρώπου. Δηλαδή, τι μπορεί να αντιληφθεί η συνείδηση του ανθρώπου. Παράδειγμα στους πλανήτες. Γιατί εμφανίστηκαν ουρανός όπως ήταν και ο Πλούτωνας τώρα, όπως είπες. Εμφανίστηκαν τώρα διότι τώρα μπορούμε να τους κάνουμε κάτι. Τώρα μπορούμε να τους κάνουμε κάτι. Πριν εκεί που υπήρχαν. Δεν μπορούσαμε να τους κάνουμε κάτι, γιατί είχαμε πυρηνική ενέργεια πριν. Παίζανε το παιχνίδι τους, αλλά το παίζανε με έναν τρόπο. Ναι. Είχαμε τη νέα τεχνολογία με τον ουρανό. Είχαμε παγκόσμιες θρησκείες, ας πούμε, το παλιά. Υπήρχαν τοπικές θρησκείες, δεν υπήρχε παγκόσμια θρησκεία. Οπότε, ή ξέρω εγώ, ιδεολογίες, ας πούμε, κομμουνισμός παγκόσμιες κτλ. Άρα, αυτά τα πράγματα λοιπόν που τώρα αρχίζουμε να τα δουλεύουμε, χρειαζόμαστε και ένα αντίστοιχο σύμβολο για να εστιάζεται η συνείδηση πάνω εκεί και να το δουλεύει αυτό το πράγμα. Φαντός έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή. Τώρα ξεφεύγουμε, αλλά ωραία είναι αφού κάνουμε λίγο κουβέντα τέτοια. Ναι, είναι λίγο δηλαδή, για τη φιλοσοφία της αστρολογίας. Ναι, κουβέντα. Δεν χρειάζεται και αυτό. Εντάξει. Είναι το αντικείμενο του βιβλίου, έτσι κι αλλιώς, ναι, αυτή, ναι. Η φιλοσοφία της αστρολογίας. Πρόσεξε, δηλαδή, κάθε φορά σκέφτεσαι, ας πούμε, και
Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι εσύ, το έχω σκεφτεί εγώ. Κάποια στιγμή θα γεννηθεί κάποιο στον Άρη. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Θα φτιάξουμε κάποια στιγμή, δεδομένο δηλαδή αυτό. Ένας άνθρωπος λοιπόν θα γεννηθεί στον Άρη. Αλλάζει. Έτσι. Και εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ρόλο του Άρη θα τον παίξει γη στο χάρτη του, έτσι. Κάποια στιγμή αργότερα θα γεννηθεί κάποιο έξω από το ηλιακό σύστημα, σε ένα διαστημόπλιο. Θα υπάρχει ένα διαστημόπλιο, ας πούμε, πολύ μεγάλο, δεν ξέρω τι, που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν και θα ταξιδεύει. Ωραία. Αυτό το όν, ας πούμε, θα είναι ελεύθερο. Γι' αυτό λέμε στην αστρολογία ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι η αστρονομική έννοια του πλανήτη, έτσι. Γιατί ένα πράγμα που μας κατηγορούν οι αστρονόμοι είναι ότι γιατί λέτε ότι η Σελήνη είναι πλανήτης, αφού δεν είναι πλανήτης, είναι δορυφόρος. Ή γιατί λέτε ότι ο ήλιος είναι πλανήτης, είναι άστρο, ας πούμε. Στην αστρολογία η έννοια πλανήτης είναι καταχρηστική και εννοεί οτιδήποτε μπορεί να έχει κάποιο είδος αστρολογική επίδραση. Αλλά πέραν από τον πλανήτη, στην αστρολογία, αν προσέξουμε, χρησιμοποιούμε και σημεία. Δηλαδή, όταν λέμε, ας πούμε, το μεσοδιάστημα ενός πλανήτη, είναι ευαίσθητο, λέμε σε διάλευση. Τι θα πει το μεσοδιάστημα ενός πλανήτη? Δηλαδή, στο κενό, εκεί που είναι στο κενό μεταξύ δύο πλανητών, περνάει ένας πλανήτης και δημιουργεί μια επίδραση. Πώς τη δημιουργεί? Ή λέμε στους αραβικούς κλήρους, ξέρω εγώ. Λέμε ότι όταν δημιουργείται σε μια συγκεκριμένη θέση που ο αραβικός κλήρους είναι μια θέση. Δεν έχει κάτι εκεί, επάνω. Έτσι. Άρα, πώς λοιπόν δημιουργείται κάτι? Ο οροσκόπος, τι είναι ο οροσκόπος? Ο οροσκόπος δεν έχει κάποιο πλανήτη πάνω, είναι ένα σημείο. Όχι, σημείο. Αλλά ο οροσκόπος θα μπορούσα να πούμε ότι είναι η θέση μας στη γη. Δηλαδή, που σαρκώνει, ας πούμε, έτσι το. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή στον ουρανό δεν υπάρχει κάποιο ουρανό σώμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, ήδη η αστρολογία έχει ξεφύγει από τη λογική ότι οι πλανήτες ασκούν επίδραση. Έτσι. Είναι λάθος αυτό δηλαδή να λέμε. Και πολλές φορές παρασύρουμε και τον κόσμο, φταίμε και εμείς δηλαδή. Να λέμε οι πλανήτες επιδρούν στη ζωή μας. Δεν επιδρούν οι πλανήτες στη ζωή μας, παιδιά. Δεν είναι, είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να το τοποθετήσουμε. Διότι όταν εμείς μελετάμε, για παράδειγμα, η Λίλιθ τι είναι? Είναι ένα σημείο. Έτσι. Άρα λοιπόν, εσύ πώς λες ότι οι πλανήτες επιδράνε? Εμείς μελετούμε στην αστρολογία σημεία στα οποία, αν θέλουμε να το δούμε έτσι σχηματικά, σημεία στα οποία συγκλίνουν συχνότητες. Όπως είναι ακριβώς και τα ενεργειακά μας κέντρα στο ανθρώπινο σώμα. Σημεία που συγκλίνουν συχνότητες κυμάτων. Αυτά τα σημεία λοιπόν που συγκλίνουν συχνότητες κυμάτων είναι ευαίσθητα σημεία, έτσι, και παρατηρούμε ότι όταν διαγείρονται από διελεύσεις δημιουργούν κάποιο αποτέλεσμα. Αυτά τα σημεία μελετούμε λοιπόν στην αστρολογία. Απλά δεν το έχουμε καταλάβει οι αστρολόγοι λίγο πώς ακριβώς δουλεύει το πράγμα. Έτσι, και είμαστε πολύ δεμένοι στο αστρονομικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ανάβω. Πατώ το διακόπτη να ανέψει το φως. Δεν χρειάζεται να είμαι και ηλεκτρολόγος να ξέρω να το φτιάξω. Ξέρω ότι όταν πατήσω το διακόπτη θα ανέψει το φως. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να πει ότι δεν είναι και η δουλειά του αστρολόγου να τα ξέρω όλα αυτά. Αν μπορεί να αντιληφθεί και να διαβάσει πέντε πράγματα, ας το λέω πως θέλει. Ναι. Κατάλαβες να σου πω. Καλό όμως είναι να καταλαβαίνει ότι μιλάμε για ενέργειες, ότι μιλάμε για συχνότητες και ότι δεν μιλάμε για. Ξέρεις, γι' αυτό και είπα στην αρχή, αν πρόσεξες, ότι ο αστρολόγος για να κάνει επιστημονική δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να επιβεβαιώνει αυτά τα οποία λέει στους χάρτες. Γιατί λοιπόν το λέω αυτό το πράγμα? Διότι αν πάρω, ας πούμε, τα μεσοδιαστήματα, αν τα υπολογίσω όλα μεταξύ αστεροειδών, πλανητών κτλ., μπορεί να βγουν εκατοντάδες. Λοιπόν, άρα σε αυτή την περίπτωση λοιπόν φτιάχνουμε μια κατάσταση αχταρμά. Δηλαδή όλα μπορούν να δουλέψουν. Για όλα μπορώ να βρω εγώ ένα μεσοδιάστημα που διεγείρεται. Για οτιδήποτε. Μπορώ να βρω μια επίδραση και να σου πω έγινε για αυτόν τον λόγο. Αυτό λοιπόν μπορεί να οδηγήσει έτσι στο να γίνει το πράγμα αχταρμάς. Για να μην γίνει λοιπόν αχταρμάς, πρέπει να επιβεβαιώνονται τα σημεία με χάρτες. Και οι πλανήτες και όλα τα ουράνια σώματα. Ο αστρολόγος επιβεβαιώνει ότι κάτι είναι ενεργειακά φορτισμένο εφόσον δημιουργεί αποτελέσματα σε πραγματικούς χάρτες. Μόνο τότε το μελετάει. Ο μόνος τρόπος δηλαδή να το δεις είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Λέμε για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Ελλάδα έχει αυτόν τον χάρτη του 1830. Α, λένε όχι, έχει του 1822. Α, λένε όχι, έχει του 1974. Αν τώρα καθόμαστε 10 άνθρωποι και λέμε αερολογίες, δεν πρόκειται να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να κάτσουμε κάτω στους χάρτες και να δούμε τι γίνεται. Το 1830 τι κάνει? Βγάζει τη μικρή Ασιατική καταστροφή. Βγάζει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βγάζει την καταστροφή στην Κύπρο. Βγάζει, ξέρω εγώ, την αποστασία του 65. Τι βγάζει? Λοιπόν, το άλλο χάρτη βγάζει. Το ίδιο πράγμα γίνεται στην πολιτική αστρολογία ευρύτερα. Η πολιτική αστρολογία σήμερα, από τη σχολή του Ντέιν Κάμπιον και μετά, έτσι, έχει αλλάξει. Και δεν είναι πια προσκολλημένη σε ένα χάρτη κράτους και λέει ότι τα κράτη μπορεί να έχουν πολλούς χάρτες, αλλά έχουν ευαίσθητες μοίρες. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν ευαίσθητες μοίρες, μόνος του λοιπόν τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι εγώ μελετάω σημεία. Αυτό. Ευαίσθητες μοίρες. Η ευαίσθητη μοίρα μπορεί να είναι πλανήτης εκεί, μπορεί να είναι μεσοδιάστημα, μπορεί να είναι, πώς το λένε, μεσουράνημα, μπορεί να είναι οροσκόπος, μπορεί να είναι κλήρος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πάντως ο χάρτης του 1930 σε Ελλάδα λειτουργεί. Ναι.
Έτσι, δηλαδή, αντίθεση... Αλλά εξίσου λειτουργεί και το 22. Ναι, εξίσου λειτουργεί και το 24. Θέλω να πω ότι η αντίθεση του ίδιου της Ελλάδας με τον Κρόνο, ας πούμε, που δείχνει καθαρά προτεκτοράτο, ας πούμε, και πάντα αυτό ήμασταν, ή το τετράγωνο του Δία Πλούτωνα που έχει και ενεργοποιήθηκε άμεσα με τα μνημόνια και όλα αυτά. Δεν αντιλέγει κανείς. Αλλά λειτουργούν εξίσου, σου λέω, και οι άλλοι χάρτες. Δηλαδή και το 22 το χάρτη να πάρεις, θα δεις ότι όλες οι συνθήκες, ας πούμε, γιατί δεν έχω κάνει αυτή την εργασία, έτσι, και είναι να δημοσιευτεί και στο καινούριο περιοδικό το Φίλων Αστρολογίας, το 12, έτσι, με τον καινούριο χρόνο. Αν δεις λοιπόν, θα δεις ότι όλες οι συνθήκες, ας πούμε, επέκτασης του εδαφικού χώρου της Ελλάδας το 19ο αιώνα, αγγίζουν σημεία του χάρτη του 1822. Ναι, εγώ παλιά δεν ήμουν υπέρ αυτού του χάρτη, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά ξαναλέω, οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάποια μελέτη πρέπει να μελετάει τους χάρτες και να αποδεικνύει αυτά που λέει με χάρτες. Έτσι, αυτό σημαίνει επιστημονική αστρολογία. Επιστημονική αστρολογία δεν σημαίνει να γίνουμε επιστήμη. Επιστήμη δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Επιστημονική αστρολογία σημαίνει οτιδήποτε ισχυρίζομαι το αποδεικνύω με χάρτες. Αυτό σημαίνει επιστημονική αστρολογία. Έτσι, ακόμα και να πω ότι η αστρολογία είναι του αστρικού πεδίου, δηλαδή να πω κάτι τελείως μεταφυσικό. Έτσι, αν μπορώ να το αποδείξω με χάρτες αυτό το πράγμα, είναι επιστημονικό. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε από την εσωτερική διδασκαλία ότι είναι το αστρικό πεδίο. Και... Στο λέω για τον εξής λόγο, γιατί μιλούσαμε στο διάστημα για τα τρίγωνα των ακτίνων, ας πούμε. Οι ακτίνες είναι μια διδασκαλία της εσωτερικής αστρολογίας. Λέει η εσωτερική αστρολογία λοιπόν ότι οι πλανήτες δεν είναι στην πραγματικότητα η προέλευση της επίδρασης αστρολογικής, αλλά είναι απλώς μετασχηματιστές. Ότι στην ουσία η ενέργεια δηλαδή αστρολογική Ακριβώς. έρχεται από μακρύτερα. Έρχεται από ηλιακά συστήματα πιο μακριά, από τις Πλειάδες, από το Μεγάλη Άρκτο κτλ. Λοιπόν, και ότι οι πλανήτες στην ουσία είναι μετασχηματιστές, φιλτράρουν αυτή την ενέργεια δηλαδή και έρχεται απλώς σε εμάς. Λοιπόν, και υπάρχει λοιπόν από εκεί μια ολόκληρη φιλοσοφία και κουλτούρα, ας το πούμε έτσι, που λέει τι ακτίνα είσαι, όπως λέμε τη ζώδιο είσαι δηλαδή. Τι ακτίνα είσαι, στην ουσία δηλαδή η ψυχή σου, ας πούμε, ποια συχνότητα έχει. Από ποιο αστερισμό το φαίνεται. Ναι, και ποιο αστερισμό. Αυτό το ξέρουμε και από τη φυσική βέβαια. Και ποια συχνότητα έχει, με την έννοια ότι οι 7 ακτίνες είναι άλλου είδους άνθρωποι. Έτσι. Ο δεύτερος ακτίνας άνθρωπος, ας πούμε, είναι συνήθως ένας δάσκαλος, δοτικός, ξέρω εγώ, με ευρύτητα πνεύματος κτλ. Ο έκτης ακτίνας είναι συνήθως ένας στρατιώτης, ένας πολεμιστής, ένας που ακολουθεί μια ιδεολογία και την υπερασπίζεται. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι σαν να έχουμε έναν άλλο ζωδιακό, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βγαίνει. Διατυπώνουμε μια θεωρία, διατύπωσα εγώ κάποια στιγμή μια θεωρία λοιπόν, που την είδα με κάποιους μαθητές σε κάποια σεμινάρια κτλ. Ότι αν χρησιμοποιήσουμε τα τρίγωνα των ακτίνων, διότι λέει η εσωτερική αστρολογία ότι οι ακτίνες περνάνε μέσα από τριπλότητα ζωδίων. Κάθε ακτίνα δηλαδή έχει κάποια τρία ζώδια, κάθε ακτίνα, μέσα από τα οποία περνάει, ας το πούμε έτσι, και ενεργοποιείται. Αν χρησιμοποιήσουμε τα τρίγωνα των ακτίνων, λοιπόν, μπορούμε να δούμε ποια ακτίνα είναι ενεργοποιημένη. Αυτό βέβαια κάποιοι μπορεί να με συμφωνούν να πούνε όχι, δεν ισχύει. Εγώ όμως έρχομαι και το λέω με χάρτες. Λέω για παράδειγμα, τώρα αυτή την περίοδο έχουμε ενεργοποιημένο τον τρίγωνο της εξακτίνας. Γιατί? Διότι έχουμε τον Κρόνο για παράδειγμα στον Τοξότη, έχουμε τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς και έχουμε και το Δία στην Παρθένο, που είναι τα τρία ζώδια της εξακτίνας. Φαίνεται αυτό στην πράξη λοιπόν. Βγαίνουν δηλαδή φαινόμενα εξακτίνας. Βγαίνουν. Δεν έχει σκοτωθεί όλος ο κόσμος, δεν έχει αρχίσει, είμαστε έτοιμοι να γίνει πόλεμος, δεν υπάρχει αποσύνθεση. Έτσι, δεν βλέπουμε ότι ο ένας κοιτάει τον άλλον. Ο ένας κοιτάει τον εαυτό του και δεν κοιτάει τον άλλον. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα δηλαδή που είχε δημιουργηθεί, φαινόταν ότι θα δημιουργηθεί νωρίτερα μια συλλογικότητα, έχει διαλυθεί. Υπάρχει μια κατάσταση αποσύνθεσης. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Εάν μπορώ να το αποδείξω εγώ, έτσι, δεν το λέω για να πω ότι εγώ είμαι φοβερός και τρομερός, απλά λέω ότι αν μια καινούργια θεωρία μπορώ να την αποδείξω εγώ με χάρτες, μπορώ να την αποδείξω με τα γεγονότα που συμβαίνουν, έτσι, τότε δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα. Αυτό είναι επιστημονική αστρολογία. Εντάξει, στην ουσία, κοίταξε να δεις, όσο μελετάς κάτι, απλά ανακαλύπτεις. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι κάποιοι οι οποίοι, ξέρεις, έμαθα κάτι και τίποτα, αυτό είναι. Ναι. Το οποίο το συναντάει κανείς παντού, έτσι, ας πούμε, φυσικοί, νομπελίστες. Ναι, οι οποίοι κάποια στιγμή ξεπεράστηκαν. Τι να κάνουν, πήρε Νόμπελ ο άλλος πριν 20 χρόνια. Τώρα έχει πάει αλλού και σου λέει όχι αυτός. Αυτό που έλεγα εγώ. Όχι, ρε φίλε. Και αυτό επίσης. Δηλαδή η αστρολογία πρέπει να εξελίσσεται. Δεν πρέπει να είναι αυτό που έλεγες πριν, ας πούμε, πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο αστρολογίας. Τρισδιάστατο μοντέλο αστρολογίας σημαίνει πρέπει να φύγουμε από το δίσκο της εκλειπτικής. Να πω αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα, ότι η σημερινή αστρολογία είναι διδιάστατη. Δηλαδή, εγώ τη γη δεν κοιτάζω που είναι πραγματικά ο ουρανός, σε ποιον ζώδιο. Μπορώ να πάρω πληροφορίες, βέβαια. Ναι. Έτσι. Ναι, παίρνω μια προβολή. Όπως σωστά το είπες, παίρνω μια προβολή. Ναι. Λοιπόν, αλλά τι κάνω, παίρνω τη θέση του ουρανού, την προβάλλω πάνω στην εκλειπτική. Δηλαδή, τι είναι η εκλειπτική, είναι το επίπεδο που γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο. Έτσι. Ή φαινομενικά, αν είμαστε στη γη, νομίζουμε ότι γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη. Λοιπόν, πάνω την προβάλλω σε αυτό το επίπεδο και αυτό θεωρώ, αυτό μετά το σημείο κοιτάζω και βλέπω σε ποιο ζώδιο είναι. Στην τριδιάστατη αστρολογία αυτό αλλάζει τελείως. Στην τριδιάστατη αστρολογία λοιπόν, ενώ οι περισσότεροι πλανήτες είναι περίπου πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο με την Γη, άρα θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, μεγάλες αποκλίες δεν θα έχουμε, ο Πλούτωνας λοιπόν ακολουθεί μια άλλη κατάσταση. Έχει 45 μοίρες, ας πούμε, γωνία ως προς το επίπεδο που κινούνται οι άλλοι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Άρα, αν σήμερα εγώ πάρω τον Πλούτωνα λοιπόν και πω σε ποιο ζώδιο είναι και το πάρω σε τρισδιάστατο ουρανό, όχι σε διδιάστατο, είναι στον υδροχό. Αλλάζει λοιπόν η κατάσταση.
δεν είναι στον υγόκυρο, όπως λέμε. Και αν το πάμε τετραδιάστατα και με το διάστατα κλπ. Άρα λοιπόν, όπως σωστά λες, η αστρολογία πρέπει να εξελιχθεί. Αν είναι λοιπόν να πας σε μια τρισδιάστατη αστρολογία ή όπως είπες, αν πάμε σε έναν άλλο πλανήτη, έτσι πρέπει να αρχίσουμε να λειτουργούμε και με ηλιοκεντρικά αεροσκόπια, όπως λέγονται. Έτσι, δηλαδή με αεροσκόπια που όπως φαίνονται οι πλανήτες από τη θέση του ήλιου για να αφορούν όλο το ηλιακό σύστημα. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι που θα έρθει σταδιακά. Όσο ο άνθρωπος, ας πούμε, προκύπτει η ανάγκη να το χρησιμοποιήσει. Όπως και στην ουσία δεν λειτουργεί ποτέ ένα σκόπιο μόνο του, γιατί στην πραγματικότητα όλοι είμαστε μια πολύ αστρία από τη στιγμή δηλαδή, που τώρα εγώ με το μαζί σου, δηλαδή, είμαστε μια οικογένεια όλα αυτά. Επηρεαζόμαστε από πάρα πολλούς παράγοντες. Δηλαδή θα μπορούσαμε να φάμε και τη τηλεόραση ακόμα μέσα σε μια κατάσταση που μας επηρεάζει. Okay. Άρα στην ουσία μιλάμε για μια πολύ αστρία που μπορεί να τρελάνει. Δηλαδή, γι' αυτό και ένα σύμβουλο αστρολογία που κανονικά δεν πρέπει να κοιτάει μόνο το χάρτη σου, πρέπει να κοιτάει και το χάρτη του πατέρα σου, τη μάνα σου. Γιατί είστε ένα σύστημα. Παίρνει πληροφορίε. Είστε ένα σύστημα. Και πολλέ φορέ κάποια πράγματα μπορεί να φαίνουν στο δικό σου χάρτη και να φαίνονται στου παράγου οίκου του πατέρα σου. Πληροφορίες παίρνεις βέβαια από το χάρτη και για τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, φαίνονται αυτά. Δηλαδή, ένα τετράγωνο σελήνης ήλιου, ξέρεις ότι οι γονείς ήταν στα μαχαίρια, ας πούμε, τέλος πάντων. Ναι, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι δική σου αντίληψη αυτή. Ναι, ένα τέταρτο οίκο με Άρη, ας πούμε, ξέρεις ότι έχεις περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Και... Βλέπεις ότι είναι δύο αδέρφια, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία έχουν τους ίδιους γονείς, αλλά αντιλαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο ο ένας. Ναι, δεν το πήρε χαμπάρι ο ένας, αλλά γενικά πληροφορία μπορείς να πάρεις. Πάντως και από τη δυσδιάστατη τροσπονδοστολία. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε στην πραγματικότητα ότι είναι μια προβολή. Όπως και γενικά αυτό το σύμπαν που αντιλαμβανόμαστε σαν σύμπαν είναι μια προβολή, αφού δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μάθημα, μια απεικόνηση ενός άλλου σύμπαντος. Και εμείς νομίζουμε τώρα ότι κάτι φοβερό κάνουμε εδώ πέρα κάτω. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλεις να δούμε ένα βιντεάκι. Με λένε να παρακάψουμε αυτό με τη γεωμετρία. Γιατί, και να δούμε, εμείς και μιλάγαμε για άλλους πλανήτες και όλα αυτά και τέτοια. Έγινε κάτι περίεργο. Τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε τον πόλεμο των άστρων. Λοιπόν, τελικά αυτοί οι τύποι, ας πούμε, εκεί πέρα ήρθαν στη Γη. Και καταλάβανε ένα αεροδρόμιο. Και λέγανε, ήρθαν στη Γη. Αυτό είναι στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη. Τώρα δεν ξέρω, οι Γερμανοί κάνανε καμία συμμαχία περίεργη τώρα με το τίποτα παράξενο σύλλογο που ήρθαν αυτοί για να μας την πέσουν. Δεν ξέρω, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα, δεν κάθονται και καλά. Δημιουργούν και ατυχήματα. Κοίταξε να δεις τώρα, δηλαδή κυκλοφορούν στον δρόμο και δημιουργούν ατυχήματα. Δηλαδή, κάποιο να του πει του κώδικε κυκλοφορία. Δηλαδή, πέφτουν στον δρόμο μέσα και γίνονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή το Δεκέμβριο θα παιχτεί μετά από αρκετά χρόνια το Star Wars, ξανά δηλαδή, ας πούμε, αυτή ήταν τριλογία, έγινε εξαλογία, τώρα είναι εφταλογία. Ξέρω εγώ. Είπαμε να κάνουμε έτσι μια αναφορά στον πόλεμο των άστρων. Ο οποίο, μην νομίζετε, μια στη Γη το ίδιο έχουμε. Η επιστημονική φαντασία είναι ένα πολύ καλό εργαλείο πάντως. Για να βλέπει κανείς τον κόσμο του με διαφορετικά τρόπο και στην πραγματικότητα όποιος έχει μελετήσει το κομμάτι αυτό, ας πούμε, έχει δει ότι τη δεκαετία του 50 και του 60 περισσότερο, έτσι, ασκούσαν κοινωνική κριτική στην ουσία. Επειδή οι συγγραφείς της επιστημονικής φαντασίας, απλά επειδή τότε ήταν μακαρθισμός, κομμουνισμός κτλ., δεν μπορούσαν να κάνουν πώς το λένε, εμφανώς, προσπαθούσαν με πλάγιο τρόπο. Επειδή εγώ γράφω επιστημονική φαντασία, μιλάς πάντα για το τώρα, δηλαδή εννοείται. Ναι, πάντα. Αλλά υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Καταρχήν, μπορείς να μεγενθύνεις κάτι για να το δείξεις πιο έντονα
ξεπερνά το φόβο μη σε βάλουν φυλακή, γιατί εσύ λες, παιδιά, εγώ μιλάω για έναν άλλο κόσμο. Εσεί τι μια χαρά παιδιά είσαστε. Οπότε το παρακάμπτει δηλαδή κάπω έξω με τη λογοκρισία και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, επειδή και αυτό εξελίσσεται, πλέον η επιστημονική φαντασία έχει περάσει σε ένα επίπεδο πλέον που ασχολείται, έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα από τη σύγχρονη φυσική. Οπότε αρχίζει να μιλάει για ταξίδια στον χρόνο, αλλά όχι, όχι φανταστικά όμως. Και από την πνευματικότητα επίσης, ναι, πάρα πολύ. Ναι, όχι φανταστικά όμως, αλλά και το πώς γίνεται. Και μάλιστα ο ρόλος της, κατά τη γνώμη μου, είναι η κίνδυνη που κρύβονται όλα αυτά. Γιατί το να πας να παίξεις στο Θεό, χωρίς να έχεις γίνει, ας πούμε, στο Θεό, κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Και βλέπουμε σήμερα πάρα πολύ περίεργα φαινόμενα. Χρησιμοποιούνται αυτή η γνώση για να μας υποτάξει, ας πούμε, και όλα αυτά. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που όλοι είμαστε υποτίθεται φίλοι και δεν ισχύει αυτό. Τέλος πάντων. Πάντως, κάποια βασικά ερωτήματα, ας πούμε, όταν κάποιος βλέπει τον πόλεμο των άστρων, ο πόλεμος των άστρων δεν είναι μια απλή ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε, ας πούμε, με το Star Trek, εμένα το Star Trek μου αρέσει πιο πολύ. Αλλά ναι, ναι, το Star Trek όμως δεν έχει. Έχει πιο κοσμικά μηνύματα, δεν έχει τόσο μεταφυσικά μηνύματα. Έτσι. Δηλαδή, το Star Wars, ας πούμε, σου δίνει πρωταρχικά διλήμματα καλού και κακού και μάλιστα όπως υλοποιούνται στη σημερινή κοινωνία. Δηλαδή, η σκοτεινή πλευρά βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ενώ η λευκή πλευρά, ας το πούμε έτσι, καλή εισαγωγικά πλευρά, τη χρησιμοποιεί. Αναπτύσσει τον εαυτό της. Την πραγματικότητα. Ναι. Έτσι, αναπτύσσει τον εαυτό της. Αυτή είναι μια βασική διαφορά μεταξύ, ας το πούμε, εισαγωγικά καλού και κακού. Δηλαδή, το βλέπουμε και σήμερα. Το καλό προσπαθεί να εξελίξει τους φυσικούς οργανισμούς, αλλά το καλό θεωρητικά είναι αυτό το οποίο θα προστατεύσει τη φύση. Ενώ το κακό προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνολογία. Άρα είναι αυτό το οποίο στην ουσία θα καταστρέψει τη φύση. Και αυτό το βλέπουμε επίσης και στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το κακό, ο Σάρουμαν, όταν αλλάζει πλευρά, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να καταστρέψει τη φύση. Και στο Star Trek υπάρχει η Μπόρκ, ας πούμε, που είναι ρομπότ, ας πούμε, και τέτοια. Και στο Star Trek, όταν αυτός που ο οποίος πέθανε, μάλιστα, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, κρίμα τέλος πάντων, έχω και εγώ σκληρός μου κάνει διάφορα. Όταν το ξεκίνησε. Ήταν ένα. Ο Ρότζεμπεριλες. Και πήγαινε ένα πιλότο, α πούμε. Ήταν ένα φιλοσοφικό. Δηλαδή, κάποιοι που φιλοσοφούσαν για το διάστημα και όλα αυτά. Και του λένε, τι, πού θα το δει αυτό. Και τέλος πάντων, ο άνθρωπος του είπε, εντάξει, θα το κάνω. Δεν του κάνει το καουμπόικο, του λένε. Και λέει, εντάξει, να κάνουμε λίγο καουμπόικο στο διάστημα. Και μέσα από εκεί όμως πέρασε πολλά πράγματα. Καταρχήν, μιλάει για μια εποχή που δεν υπάρχει χρήμα. Mm-hmm. Έχει καταργηθεί το χρήμα. Και μάλιστα το αιτιολογεί ότι όταν οι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με άλλου πολιτισμού, και καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο στο σύμπαν, το βρήκαν, λέει, γελίο. Το να πλακώνεται μεταξύ. Δηλαδή το χρήμα είναι για να πλακωνόμαστε. Ναι. Έτσι, το πάει πολύ μακριά ο τύπος. Και άρα το καταργήσαμε για να ενωθούμε, γιατί δεν είμαστε πια μόνοι μας. Πρέπει να γίνουμε ανθρωπότητα. Ακριβώς. Ενώνεσαι όταν έχεις αντιμετωπίσει κάτι εξωτερικό. Ακριβώς. Λοιπόν. Έχει πολλά. Δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή στο New Generation, ας πούμε, που το ρόλο του Σποκ το παίζει ένα ρομπότ, τη λογική δηλαδή, χωρίς συνέστημα. Και ο κυβερνήτης και εγώ κοιτάει το διάστημα και ονειροπολεί. Και του λέει, δεν σε καταλαβαίνω στους ανθρώπους. Μόνο με λογική μπορεί να επιβιώσει το σύμπαν. Και γυρίζει και του λέει: ναι, αλλά με το συνέστημα μπορεί να το απολαύσει. Αυτή η ατάκα, αν την αναλύσει, είναι απίστευτη. Έτσι. Έχει πολλά. Είναι για όποιον μπορεί να δει σε άλλα επίπεδα πέρα από το story και το. Ναι, αυτό θέλω. Η επιστημονική φαντασία είναι σχολείο. Δηλαδή, όπως και το Matrix, ας πούμε, και το Avatar. Βέβαια, το Matrix είναι άλλη σχολή. Βέβαια, το Avatar, βέβαια, όλα αυτά. Μπορεί κάποιο να το δει σαν μια απλή περιπέτεια ή μπορεί ο πιο μοιημένο να διαβάσει πίσω από την ιστορία που φτιάξαμε τη. Υπονοεί και τι κρύβει και τι όλα αυτά και να δει άλλα επίπεδα. Όπως και ένα βιβλίο, μπορεί να το διαβάσει με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να μας πεις πέντε πράγματα. Καταρχήν, αύριο. Ναι, να πούμε ότι η κουβέντα αυτή που κάνουμε της αναζήτησης είναι μια κουβέντα η οποία δεν έχει τέλος. Οπότε αύριο, λοιπόν, έχουμε στον πύρινο κόσμο μια εκδήλωση στις 12 ώρα το πρωί. Έτσι, που έχει σαν θέμα οι προκλήσεις της αστρολογίας σήμερα. Και παίρνει αφορμή από κάποια πράγματα που λέει αυτό το βιβλίο, αλλά είναι και μια, ας το πούμε έτσι, γενικότερη τοποθέτηση. Αλλά τέτοιες παρουσιάσεις θα γίνουν και άλλες και έχουν γίνει και άλλες. Υπάρχει, για παράδειγμα, υπάρχουν ομιλίες, ας πούμε, οι οποίες σχετίζονται με την αστρολογία και γίνονται την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, στις 20 Δεκεμβρίου, σε ένα φεστιβάλ το οποίο διοργανώνουν οι φίλοι αστρολογίας. Το φεστιβάλ χειμερινού ηλιοστασίου, το οποίο γίνεται στο ξενοδοχείο Novus, έτσι, είναι στο Καρόλο 23. Ξεκινάει στις 10 η ώρα το πρωί με ομιλίες μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι, έτσι, και στη συνέχεια από τις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, για όσους είναι και πιο έτσι ένθερμοι, υπάρχουν και σεμινάρια.
Λοιπόν, υπάρχει μια είσοδος 3 ευρώ συμβολικά για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν απλώς τις ομιλίες και όσοι θέλουν να μείνουν στο σεμινάριο πληρώνουν συνολικά 10 ευρώ. Είναι μέσα στα πλαίσια της εταιρείας της μη κερδοσκοπικής, η οποία προσπαθεί με όσο δυνατόν πιο χαμηλό κόστος, ας πούμε, να δοθεί γνώση και πληροφορία όσον αφορά την αστρολογία στην Ελλάδα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν της αναζήτησης έχει συνέχεια και δεν είναι κάτι που τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή τώρα που κάναμε εδώ σήμερα, ούτε σε μία ομιλία. Και αυτό ίσως είναι και αυτό που μπορεί να μείνεις από έναν άνθρωπο που θα διαβάσει το βιβλίο Αστρολογία της Αναζήτησης, ότι δηλαδή συνεχώς υπάρχει και κάτι άλλο να ψάξεις, συνεχώς υπάρχει και κάτι άλλο να βρεις. Κάποια άλλη, ας πούμε, αντιστοιχεία των αστρολογικών συμβόλων, κάποια άλλη μέθοδος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κάποια άλλη οπτική γωνία που μπορείς να τα κατανοήσεις. Και αυτή είναι και η μαγεία της αστρολογίας, ότι στην ουσία είναι περιεκτικά τα σύμβολα και μπορείς να τα γεμίσεις εσύ, να τα εμψυχώσεις με καινούργια πράγματα και να τους δώσεις καινούργιες εκδηλώσεις, ας το πούμε έτσι, ή να τα κατανοήσεις με διαφορετικό τρόπο. Τα σύμβολα πάντα είχαν Θα μπορούσαμε να πούμε, για να κλείσουμε αυτό εγώ την κουβέντα μου, ότι η αστρολογία είναι μια γλώσσα που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι με το ανώτερο νοητικό. Ναι, κάποιοι λένε ότι είναι γλώσσα των Θεών. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, να μην σκέφτεσαι συγκεκριμένα. Το ανώτερο νοητικό είναι να μην σκέφτεσαι συγκεκριμένα, να σκέφτεσαι περιεκτικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το δώσω, να το κάνω πιο λιανά, έχουμε στην ελληνική γλώσσα τη λέξη έτσι. Μπορεί κάποιο να εξηγήσει τι σημαίνει η λέξη έτσι. Δεν έχει μία σημασία. 15. Όταν έχεις λοιπόν ένα σύμβολο το οποίο μπορεί κατά περίπτωση, κατά κατάσταση να πάρει διαφορετικό περιεχόμενο, διαφορετική έννοια κτλ., σημαίνει ότι φεύγει λίγο από το δυσδιάστατο χώρο όπως λέγαμε πριν και μπορεί να είναι και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Άρα φεύγει από τη λογική του συγκεκριμένου, τη συγκεκριμένη εκδήλωση και γίνεται κάτι πιο περιεκτικό. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι ανάλογα με την αντιληπτική σου ικανότητα, όλα αυτά στην ουσία μεταβάλλονται και τα αντιλαμβάνεσαι πολύ διαφορετικά. Είναι αυτό που, αν το δούμε σε σχέση με τη σύγχρονη φυσική, ας πούμε, δηλαδή αυτό που εμείς λέμε δευτερόλεπτο σήμερα, δεν υπήρχε κάποτε. Δηλαδή, κάποτε το πρώτο δευτερόλεπτο ήταν άπειρο, αφού ήταν η πυκνότητα πάρα πολύ ξένη. Ναι, τέτοια. Σωστό. Και υπήρχαν και πολλές διαστάσεις. Αντιληπτές τότε, αν υποθέσουμε θα μπορούσαμε να ήμασταν εκεί και να το δούμε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δευτερόλεπτο. Υπάρχει χρόνος δηλαδή. Και είναι και σχετικό χρόνος. Ναι, αντιλαμβανόμαστε εμείς. Τώρα, αυτή την πραγματικότητα να έχει διαμορφωθεί έτσι, ας πούμε, αυτό που λέμε χρόνο στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, για μία μύγα, ας πούμε, η οποία ανοιγοκλίνει τα μάτια της 10.000 φορές πιο γρήγορα από τον άνθρωπο, το ένα δευτερόλεπτο είναι πάρα πολύ χρόνο. Είναι. Δηλαδή, σχετικά. Είναι από πού βρίσκεσαι, από ποια οπτική γωνία. Η θεωρία της σχετικότητας. Λοιπόν, όλα είναι πολύ σχετικά. Είδες ότι ο άλλος τον τεστέρα, ας πούμε, σε εκείνον τον πλανήτη. Κάθε ώρα αυτό ήταν 7 χρόνια στη γη. Έτσι. Και είχε αγχωθεί ο άνθρωπος που να γυρίσει να πετύχει την κόρη του. Δηλαδή την γύρισε και την πέτυχε 160 χρονών. Πάλι καλά που είχε τεχνολογία να ζήσει τόσο και την πρόλαβε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Κάτσε να ξαναδείξουμε μία το βιβλίο. Και εγώ να σε ευχαριστήσω, λοιπόν, Χρήστο. Είναι η Αστρολογία της Αναζήτησης. Να πούμε και πού μπορείτε να το βρείτε. Έτσι, μπορείτε να το βρείτε στην Αθήνα, στον Πύρινο Κόσμο και στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο Ψαράς. Μπορείτε να το βρείτε επίσης, να το παραγγείλετε όσοι είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα από την ιστοσελίδα il-piccolo.gr με 2C που είναι το βιβλιοπωλείο μας. Και μπορείτε βεβαίως και όσοι είστε στο Facebook να έρθετε σε επαφή απευθείας μαζί μας. Έτσι, το προφίλ μου είναι Βασίλης με 2 σίγμα, τελεία Παπαδολιάς, οπότε από εκεί να σας το στείλουμε εμείς με την καταβολή. Λοιπόν, καλό τάξη εδώ να είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Στιγμή. Και θα το βρείτε βέβαια και στο φεστιβάλ που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στις 20 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, κάποια στιγμή, άμα πέρασες καλά, μπορείς να ξανάρθεις να φιλοσοφήσουμε ακόμα περισσότερο. Βεβαίως, γιατί όχι. Να κάνουμε και μια πιο εκτενή συζήτηση, ναι, έτσι, για τις δράσεις που έχουμε αναπτύξει, τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Να μάθει λίγο και ο κόσμος ότι υπάρχουν και κάποιες, ας πούμε, φορείς που μπορεί να δει κάτι έτσι πιο ποιοτικό στην αστρολογία. Ωραία, εγώ να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθει μια φίλη εδώ. Και θα δούμε λίγο τη χρονιά που θα έρθει το 2016, πώς πάνω κάτω θα είναι. Μέχρι τότε, να είμαστε καλά.